Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρώτη απόψε της εκπομπής Χωρίς Περιστροφές για την φετινή τηλεοπτική χρονιά. Και μαζί θα είμαστε τους υπόλοιπους 8 μήνες. Πλούσιο προβλέπεται να είναι το δημοσιογραφικό μενού, τόσο από πλευράς τοπικών όσο και διεθνών θεμάτων. Αυτή η εκπομπή, όπως κάνει από την έναρξή της εδώ και 7 χρόνια, θα αναζητεί σε κάθε περίπτωση την αλήθεια, χωρίς ιδιοληψίες, ευθέως και χωρίς περιστροφές, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Το πρώτο θέμα με το οποίο ξεκινάει η εκπομπή είναι ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς, ο ατέλειωτος πόλεμος όπως τον έχουμε αποκαλέσει. Στη Γάζα, για 24 ημέρες, παίζεται αντισόπιτα το παιχνίδι του θανάτου και τα θύματα κυρίως οι απλοί πολίτες, Ισραηλινοί, Εβραίοι και Παλαιστίνοι. Πώς να τα πεις τα ανίποτα, πώς να ιστορήσεις όσα δεν βάζει ο νους, αναφωνεί η Εκάβη στον Ευρυπίδη. Φρικαλαιότητα, πένθος, εκδίκηση, αποκτήνωση και δυστυχώς ο κύκλος επαναλαμβάνεται, χωρίς αρχή και τέλος, με το ίδιο σκηνικό εδώ και 70 χρόνια. Ποιος φταίει, τι φταίει, με τον κίνδυνο τώρα να διευρύνεται, με τον ιό του φονταμενταλισμού να τυφλώνει και να παρασύρει τους πάντες. Πολλά τα ερωτήματα τα οποία θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε απόψε. Φιλοξενούνται ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, καθηγητής Σλόμο Μπενάμι, ο Γενικός Γραμματέας της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας στη Ραμάλα, Μουσταφά Μπαρκουντή, ο Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Στρατηγικής και Ασφάλειας στα Ιεροσόλυμα, καθηγητής Έραν Λέρμαν, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών Ανατολικής Μεσογείου στη Βοστόνη, καθηγητής Πέτρος Βαμβακάς, και η πρέσβης του Ισραήλ και της Παλαιστίνης στην Κύπρο, κύριοι Όρεν Αμνολίκ και Απτάλα Ατάρι. Εδώ, στο στούντιο μαζί μου, οι δύο πρώην Υπουργοί Εξωτερικών, ο κύριος Ιωάννης Κασουλίδης και η κυρία Ερατό Μαρκουλή, τους οποίους καλωσορίζω και τους ευχαριστώ θερμά που απόψε είναι μαζί μου. Κύριοι, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, πάρα πολλά να ακούσουμε, πάρα πολλά να κρίνουμε και θέλω να πιστεύω ότι θα ενημερώσουμε τον κόσμο όσο μπορούμε και υπεύθυνα και αντικειμενικά και με μια διαφορετική γλώσσα. Λοιπόν, σας καλωσορίζω και τους δύο. Καλησπέρα. Και πριν προχωρήσουμε στην εκπομπή, θέλω να ξεκινήσω μαζί σας με ένα ερώτημα. Το Pearl Harbor των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν τότε, τώρα είναι το Pearl Harbor του Ισραήλ που έγινε τόσο ξαφνικά. Όλα αυτά θα βγουν απόψε στην επιφάνεια και από Ισραηλίτες και από Παλαιστίνους, όπως έχω πει, αλλά και από εμάς. Τι προβάλλεται σε αυτήν την κρίση? Τρομοκρατία από τη μια, αυτοάμυνα. Αγώνας απελευθέρωσης από τη μια, αγώνας επιβίωσης από την άλλη. Ένας κύκλος, όπως έχω πει και στην εισαγωγή μου, χωρίς αρχή και τέλος. Τη δική σας θέση. Σίγουρα ξεκινώ από την 7 του Οκτώβρη, γιατί οι ενέργειες που έχουν γίνει εκείνη την ημέρα επιβεβαιώνουν τους υπαρξιακούς φόβους του Ισραήλ. Όντως, το Ισραήλ αγωνίζεται και αγωνιά για να παραμείνει υπαρκτός, το δικαίωμα του to exist, όπως λένε και τα ψηφίσματα. Υπάρξης επιβίωσης. Στο χώρα στην οποία βρίσκεται. Και το Ισραήλ έχει βάλει ένα στόχο. Δεν μπορεί να συμβιώσει ξανά σαν γείτονας με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Η οργάνωση αυτή πρέπει σε αυτόν τον πόλεμο να χάσει την οποιαδήποτε στρατιωτική δυνατότητα της να επαναλάβει αυτό που έγινε στις 7 του Οκτώβρη. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Ο δεύτερος στόχος έχει ομήρους να απελευθερώσει και ο τρίτος στόχος είναι να αντιμετωπίσει το θέμα με όσο το δυνατόν λιγότερες θύματα, αθώα θύματα στον πόλεμο που βλέπουμε ότι είναι υπερβολικά μεγάλος αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαρκουλή. Την ίδια ερωτήσεις στο ίδιο θέμα. Κύριε Καρεκλά, εγώ θα είμαι σύντομη αλλά σαφής. Οι δικές μου θέσεις ταυτίζονται πλήρως, μπορώ να πω, με τις θέσεις του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ.
Και εγώ θέλω να συγχαρώ τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος μπορεί σε άλλα θέματα και τον έχω επικρίνει πάρα πολλές φορές και για το Κυπριακό και για το πώς χειρίστηκε τον Γραμμοντάνα κλπ. Σε αυτήν την περίπτωση όμως πιστεύω ότι κατευθυνόταν από αρχές. Τι είπε ο Γενικός Γραμματέας, το οποίο εστερνίζομαι και εγώ. Μάλιστα. Καταδίκασε ανεπιφύλακτα τις τρομοκρατικές, απαράδεκτες, κατάφορες παραβιάσεις, ενέργειες της Χαμάς εναντίον αθώων, άμαχων Ισραηλινών. Αυτό είναι το πρώτο και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία απολύτως δικαιολογία δεν μπορεί να υπάρξει. Από την άλλη όμως θα μου πείτε ότι επικρίνει το collective punishment. Από την άλλη όμως πρέπει να τηρηθούν κάποιες αρχές. Μπορεί να έχει το Ισραήλ. Έχω να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να έχει το Ισραήλ το δικαίωμα της αυτοάμυνας και αυτό βέβαια υπάρχουν πολλές γνώμες, όπως υπάρχει και η γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου στην περίπτωση του Αφγανιστάν και άλλες περιπτώσεις. Δεν θα το συζητήσουμε. Ας πούμε όμως ότι το έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας με βάση το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Όμως, αυτό το δικαίωμα θα πρέπει να εφαρμοστεί με μία αναλογικότητα και μία αναγκαιότητα. Δηλαδή, είναι αναγκαίο, σε ποιο βαθμό είναι αναγκαίο και αναλογικότητα. Επειδή δηλαδή, αυτές οι ερωτήσεις θα απαντηθούν και από τους εκπροσώπους των δύο πλευρών, αν μπορώ να το πω. Βάλω μια ερώτηση, κυρία Μαρκουλή, κοντά σας θέλω μια πολύ σύντομη απάντηση. Δηλαδή, έπρεπε να, αφού δέχτηκε το ένα χαστούκι, να γυρίσει και το άλλο, όπως λένε οι Ισραηλίτες. Έπρεπε όχι. Να μην αντιδράσει. Ασφαλώς βάζω όχι. Αυτός και δεν παίρνω θέση. Είμαστε υπέρ ακριβώς. Υποστηρίζομαι τερματισμών, υποστηρίζομαι να βοηθηθούν τα θύματα και από τις δύο πλευρές και καταδικάζομαι τη βαρβαρότητα. Να αντιδράσει, όπως είπα όμως, με ανάλογον τρόπο. Όχι με αυτόν το οποίο βλέπουμε τις τελευταίες 24 μέρες. Δηλαδή, μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους 10.000 περίπου άμαχοι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χτυπούνται νοσοκομεία. Θα πω το εξής. Δεν δικαιολογείται με τίποτα. Εγώ δεν παίρνω θέση του Ισραήλ, αλλά θα πρέπει να υποβάλω τις ερωτήσεις μου. Ναι, δεν σίγουρα, μπορώ, είναι ο χαρακτήρας μου. Ωραία, αλλά το Ισραήλ λέει, και θα βάλω τα ερωτήματα, ότι χτυπιούνται διάφορες θέσεις, γίνονται αυτό το οποίο γίνεται, διότι η Χαμάς, η οποία είναι κατά σας τρομοκρατική οργάνωση, θέλω να το ξέρω. Είναι τρομοκρατική οργάνωση. Αφού είναι τρομοκρατική οργάνωση, χρησιμοποιεί ανθρώπους σαν ασπίδα. Χρησιμοποιεί ανθρώπους ως ασπίδα. Γι' αυτό υπάρχουν τα θύματα. Αυτό λέει το Ισραήλ. Όμως το να χτυπάς ένα νοσοκομείο γνωρίζοντας ότι μέσα σε αυτό το νοσοκομείο υπάρχουν εκατοντάδες ή χιλιάδες, είτε ασθενείς είτε άλλοι. Μα δεν το χτύπησε. Χτυπήθηκε το άλλο νοσοκομείο πριν όχι. από μερικές μέρες. Όχι, δεν αλλά ναι, χτυπήθηκε. Χτυπήθηκε. Όχι από το Ισραήλ. Όχι από το Ισραήλ. Και εδώ είναι. Αποδείχθηκε διεθνώς. Δεν αποδείχθηκε διεθνώς. Τέλος πάντων. Δεχτώ, δέχομαι την άποψή σας. Έχετε να πείτε κάτι, κύριε Κασουλίδη, πρωτού πάω στην πρώτη μας. Ναι, καταρχήν θέλω να σχολιάσω για τον Γενικό Γραμματέα. Η κυρία Μαρκολή το είπε με λόγια δικά του. Και το είπε σωστά για τον Γενικό Γραμματέα. Ναι. Αλλά ο Γενικός Γραμματέας δεν το είπε σωστά. Το είπε άτσαλα όταν λέει ότι η επίθεση της Χαμάς 7 του Οκτώβρη δεν γεννήθηκε μέσα σε κενόν. Ξεκινά από εκεί. Άλλον τι λέει μετά. Θα μπορούσαν οι δύο ενότητες να λεχθούν με έναν τρόπο που δεν θα δικαιούταν κανένας να υποψιαστεί. Φυσικά. Ότι δικαιολογούσαν την ενέργεια της Χαμάς της 7 του Οκτώβρη. Φυσικά, κύριε Κασουλίδη, και θα είναι ένα από τα θέματα που θα αναπτυχθούν. Ασφαλώς, δεν είναι σε κενόν αέρος που έγινε ακριβώς. Αυτό το πράγμα, είναι λόγω της 70χρονης σύγκρουσης. Από την άλλη όμως, δεν δικαιολογείται η Χαμάς να εισέλθει και να μετέρθει αυτές τις μεθόδους. Έχω... Είναι χειρότερη και από Ναζί. Είπαμε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε λοιπόν αμέσως να ακούσουμε τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, τον κύριο Σλόμον Μπενάμι. Είναι μια από τις πλέον ισχυρές προσωπικότητες του Ισραήλ, ο οποίος μάλιστα είχε τεράστια συνεισφορά για την επίτευξη διαφόρων σχεδίων για επίλυση του Μέσα Ανατολικού, ο οποίος θα μας αναλύσει και τα αίτια και τα αιτιατά αυτής της σύγκρουσης, αλλά και τις ευρύτερες προεκτάσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Σλόμον Μπενάμι, με τον οποίο ειρήσει το εμπαρόδο, θα πρέπει να πω ότι και τους άλλους τους πήραμε πριν από ακριβώς 48 ώρες,
διότι έπρεπε να γίνει μετάφραση και υποτιτλισμός. Ευχαριστώ λοιπόν. Πάμε στο Σλόμα Μπενάμι. Professor, we are witness of a catastrophic war between Hamas and Israel. Is war a solution? Can the war bring about a solution? Well, there are two ways I can answer this question. One is, what was exactly the alternative that Israel had after that savage attack by Hamas, yes, on innocent civilians and the abduction of almost 250 civilians, among them babies and women and elderly people. What was the alternative? I know that people preach to Israel. I wonder what any other country would have done in a similar situation. I can only tell you what the United States did. I mean, it conquered Afghanistan and yes, and Iraq, and it produced hundreds of thousands of victims. I'm not condoning it. I'm just putting this into proportion. The second thing, you know, because nobody ever gave me an answer, those who criticize Israel, what would a proportionate answer would look like? Anyway, the second thing about whether war can produce any positive outcome. Yes. The history of the Middle East shows that it does. That, and not only the Middle East, it's all over the world. I mean, diplomacy nowhere has worked before war or the threat thereof. Diplomacy always worked only after major conflicts. And this is also the case here. If it were not for the Yom Kippur War, you might not have had an Israeli-Egyptian peace. The blunder of the Israeli leadership ahead of the Yom Kippur War had to do with the fact that they ignored the political signals coming from Anwar Sadat, and they eventually paid yes, the same price that they would have paid before the war. So, for the peace agreement. So now we are in a very dirty war with Hamas. May whether ask or not, yes, please. Whether or not this produces any kind of political outcome, it is very, very difficult to see right now. We're going to talk about this a little bit later. My question, which is very critical, and I would like to hear your analysis on the purpose of the brutal attacks of Hamas on October 7. What is your analysis? Why they did such a thing? Well, they did it for a number of reasons. One is that I will tell you at least three reasons. One is that if you have a minute to spare, go and read the constitution of Hamas, and you will see that Hamas denies the very existence of the Jewish state and even the slightest remote right of Israel or for Jews to be on sacred Islamic land, as they would define it. So this is one fundamental reason. This is a war of annihilation that is in the constitution of Hamas. The second thing is more tactical, more practical. Hamas wants to assert its leadership, its hegemony in the national Palestinian movement. They want to displace the Palestinian Authority, to displace the PLO, as ineffective, yes, as collaborators of with the occupier in their language, and be themselves the leaders of the national Palestinian movement. And I guess that in a way they have reached it in many ways, at least in the public sentiment, both particularly in the West Bank, Gaza. I don't know if they have a moment to think
I mean, the population, whether they have a moment to think about these analysis, okay? Yes. The second thing is the exchange of prisoners. The prisoners are almost a constituent mythology, both in Hamas and the PLO. In spite of the dire economic conditions in the Palestinian Authority, the Palestinian Authority doesn't have particularly brilliant economic situation, far better than Gaza, but not particularly brilliant. Nonetheless, as a substantial part of the budget of the Palestinian Authority goes to the families of those terrorists that are in Israeli prisons, those that were condemned by Israeli courts for committing acts, some of them quite barbaric acts of terrorism. So this is a mythology that is very central in the Palestinian narrative, as it were. So these are reasons that can explain why they did what they did. Professor, Professor Benami, to what extent the internal rivalries in Israel led to the present situation? And if I dare to say, to what extent the Prime Minister has any responsibility for the present chaos? He has all the responsibility for it. He has all the responsibility. His leadership is one was won always by pitting Israelis against each other, inciting right against left. His judicial overhaul was utterly unnecessary. It divided the country. His leadership is not only one that is based on incitement and demagoguery. It is also one that has proved to be utterly ineffective. He is a lousy leader. He didn't see the tragedy coming. He built an entire strategy that the Abraham Accords have done away with the Palestinian problem. It doesn't exist. He said a week ago or a couple, before the war, 3 weeks ago, now it looks like eternity, he said to President Biden, the Palestinians do not have veto right on our rapprochement with Saudi Arabia. Well, it looks as if they have. Right. Now the Saudi case has been put on hold. So from every perspective, from the strategic perspective, from the domestic political perspective, from the military perspective, all the responsibility is on him. And of course, there are others that will have to share the responsibility, and they have come forward and assume it. The chief of staff, the chief of military intelligence. Only Netanyahu is clean, according to his rhetoric and that of his acolytes. I will stick a little bit on that. Professor, Mr. Prime Minister has committed himself for a massive ground attack offensive against Gaza. We speak before about the purpose of the Hamas attack. What is the purpose of that, of the Israeli attack? Well, whenever you quote Netanyahu said, Netanyahu didn't say, put a question mark. Netanyahu is a obsessive liar. Nothing that he says should be taken at face value. Maybe there will be an invasion, maybe not, but not because Netanyahu said it. This man is an obsessive liar. So I think that, and then separate from Netanyahu, let us see what such an invasion could accomplish. I would not advise it. I think that what the IDF is doing now, that is incursions into Gaza, selective, calculated incursions,
This is the sort of quotation mark invasions that I would not advise going beyond it, because it would be an untold catastrophe for yes. the civilian population and also for casualties among the Israelis, particularly when, again, now allow me to mention our prime minister, I hope not for too long. This man is in a war that he didn't plan, but once he is reacting, he doesn't have a political endgame in mind. Okay. Clausewitz told us a lesson very simple. War doesn't make sense if it doesn't have a political objective. What is the political objective of this government? I don't know. If you have it, share it with me. I am not aware that they have a political objective. So, yes. Then presumably, Joe Biden has a political objective. He said it clearly. I want a political process. I want a two-state solution. I personally do not believe that this is feasible, but at least he speaks about some sort of political arrangements. Netanyahu doesn't have any political strategy in mind, because if he says, even today, he thinks he is obsessive with his political power base. If he says yes. that he has a political objective, then his coalition will dissolve. He thinks of his personal political career more than about the nation. Let me at this point as well to add something else that Mr. Prime Minister said, that from now on in the Middle East would never the same as it was before of this war. What does mean of that? Is it exactly what you said before? Well, again, he likes bombastic declarations. I assume yes, but not because he says it. I mean, things will change in terms of Israel and the Palestinians particularly. I believe that at some point it would be possible to restart the Abraham Accords, but Israel's neighbors, the members of the Abraham Peace Accords, would ask a political price to be paid. This may come in the form of the freezing of settlements, of some territorial arrangements in the West Bank, of a return, a possible return of the Palestinian Authority to Gaza instead of Hamas, but then this would require diminishing militarily, reducing dramatically the military capabilities of Hamas. Otherwise, it's not realistic to believe that the Palestinian Authority will be able to extend its faculties, its authority on Gaza. So I think that these kind of interim sort of political moves, this would be required by the members of the Abraham Accord as a condition for going ahead. The other question has to do with Israel's deterrence. I think that this would be something that Israel would have to think of it in a very serious way. In what way our response increases or does not meet the need for asserting our military capabilities in the region. This is a very tough neighborhood. Okay. In this tough neighborhood, there is not always sympathy with the weak, and they do not normally give a second opportunity to the defeated. Okay. Therefore, Israel needs to end this war not with a sense of not having shown convincingly its military capabilities. It is very sad to say it,
but this is the kind of region where we live. Professor Benami, I have only some more questions, but unfortunately the time is only 3 or 4 minutes. The only question that I would like to have a quick answer. Do you see the possibility of a wider conflict in the area? I see it. I see it definitely. In fact, you already have skirmishes and clashes along the northern border between Israel and Hezbollah. The fact that the Americans have moved their aircraft carriers to the eastern Mediterranean and are deploying anti-missile capabilities in the region is not in order to invite a war, but to deter both Hezbollah and Iran. But miscalculations can happen. The current skirmishes along the Israeli-Lebanese border can decline into an all-out conflict, even if both parties don't want it. Right now, what Hezbollah is trying to do is to show some sort of sympathy with Hamas. They are not really interested in an all-out war, but this can happen. And if it does happen, it will be a major cataclysm. We will see a broad regional war, probably with American participation, if the Iranians come into the conflict. And so I think that there is such a danger evolving. Now, this is the way to interpret the visits to Israel of European leaders. They understand that this is not just about Hamas and Israel. This is about the realignment of allies and enemies, like in Ukraine. I mean, the very same front that was created in Ukraine, that is the US, NATO, Europe, facing Russia, Iran, and China, this is the same front that is developing now along the Israel-Gaza border. It goes beyond Gaza. It is Israel with the United States, NATO, if you wish, and the West, facing a coalition consisting of Iran, its proxies in the region, Hezbollah, Hamas, and the militias in Syria, plus, in fact, Russia and China. So this is the front, the same front that developed in Ukraine is now developing in the Middle East. Okay, my professor. My last question, because unfortunately the time is so. Mr. Benami, in Gaza we have the Hamas. In Israel, Netanyahu. In West Bank, the Palestinian Authority. What, on your opinion, would be happen to them after the conflict? Will they exist the way as they're acting now? Oh, no, I don't think that you can have business as usual after this war. Within Israel, you will see, once the war is over, massive popular demonstrations in order to topple Netanyahu, to get rid of this man that even today thinks how to perpetuate his power. So you will see a major domestic dispute, conflict within Israeli society. The second about if Hamas survives this war, I believe Hamas would continue being seen by the Palestinian masses as the representative of the Palestinian cause. And these will definitely do away with the chances of any sort of political movement. Yes. Whereas when it comes to the West Bank, I think that this would be the last days of the Palestinian Authority. I do not believe that they can survive
They can survive artificially. That is, if the United States and Israel and yes. And the Arab states around us give them the necessary support, but they would not have the trust of the Palestinian people. Just one last word. The reason that Mahmoud Abbas hasn't conducted elections in the Palestinian Authority for the last 20 years has to do with his fear of a Hamas victory in the elections. So imagine now if Hamas survives a war with Israel. Professor Benami, thank you very much for this interview and hoping that we are going to have you again within these tragic moments, and we hope just to have at least peace. Thank you very much. Ήταν λοιπόν ο Σλόμα Μπενάμι, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, καθηγητής τώρα στο Πανεπιστήμιο του Ισραήλ, αλλά και στην Οξφόρδη. Θέλω να πω επίσης ότι ακούσαμε λοιπόν, και έρχομαι στο στούντιο εδώ πέρα, στον κύριο Κασουλίδη και στην κυρία Μαρκουλή. Ακούσαμε λοιπόν τις απόψεις του κυρίου Μπενάμι και στο πολιτικό επίπεδο, αλλά και στο στρατιωτικό. Διαπιστώνω ένα σημείο το οποίο θα ήθελα, αλλά και εσείς μπορείτε να προσθέσετε και άλλα σημεία. Έχει πει ότι τον πόλεμο δεν το ξεκίνησε ο Ισραήλ, αλλά θα πρέπει να τον τελειώσει. Πήγε και ένα ακόμη κάτι, ότι θα πρέπει σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να καταστραφεί ο μηχανισμός, ο στρατιωτικός της Χαμάς. Πόσο μπορεί να επιτευχθεί αυτό ή όχι είναι άλλο θέμα και πόσο χρόνο θα χρειαστεί αυτή η προσπάθεια. Επικεντρώνονται όμως ότι θα πρέπει να επιληθεί και είναι ριζικά εδώ κάποια προβλήματα τα οποία χρονίζουν και μένουν εκεί ανενεργά και αυτή η κατάσταση σπυροδοτεί περισσότερο εκρηκτικές καταστάσεις σε ένα χώρο. Είμαστε και εμείς εδώ και 50 χρόνια τώρα. Κύριε Κασουλίδη. Κοιτάξτε, είπε και κάτι άλλο ο κύριος Μπενάμι στο τέλος. Φανταστείτε, λέει, η Χαμάς να επιβιώσει αυτόν τον πόλεμο με το Ισραήλ. Δεν έχουν επιλογή στον Ισραήλ. Το ετώνησε. Πρέπει να τελειώσουν αυτόν τον πόλεμο εξουδετερώνοντας την στρατιωτική ικανότητα της Χαμάς. Δύσκολο. Πρώτα-πρώτα έχεις να τους πολεμάς κάτω από τις σύραγγες. Αυτόν θα φέρει πολλά θύματα για το Ισραήλ. Πολλά φερέτρα θα γυρίζουν πίσω στο υπόλοιπο Ισραήλ από αυτόν τον πόλεμο. Δεν έχει όμως επιλογή. Και με θύματα, και με φερέτρα, και με οτιδήποτε άλλο, αν δεν θέλουν να ξανασυμβεί το γεγονός της 7ης του Οκτώβρη, αν δεν θέλουν να ζουν κάτω από το φόβο της τρομοκρατίας για πάντα, πρέπει να ιτηθεί η Χαμάς. Αυτή τη στιγμή όμως, κύριε Κασουλίδη, υπάρχει και μια, θα έλεγα, αντίδραση διεθνώς και ιδιαίτερα από τον κόσμο των απλών, ο οποίος με τον τρόπο που σκέπτεται ή εισπράττει το τι συμβαίνει στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Πιστεύετε εσείς ότι το Ισραήλ μπορεί να αντέξει αυτήν τη διεθνή, θα το έλεγα σε εισαγωγικά, πίεση? Έχει λεχτεί. Σήμερα το άκουσα για πρώτη φορά από τον κύριο Νετανιάχου ότι θα έχουν όσον το δυνατόν μειωμένη επίδραση πάνω στους αμάχους μέσα στη Λωρίδα της Γάζας. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Πρόκειται για 2,4 εκατομμύρια κόσμο, ο οποίος ζει σε μια πολύ μικρή λωρίδα, πυκνοκατοικημένη και η οποία η Χαμάς, την οποία η Χαμάς, εκμεταλλεύεται διότι δεν νοιάστηκε να πει εγώ θα είμαι σε αυτά τα μέρη για να μην υποστούν τις συνέπειες οι άμαχοι μου, αλλά συνεχώς μπαίνει ανάμεσα στους αμάχους για να τους χρησιμοποιεί ως ανθρώπινα σπίτια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαρκουλή.
Εγώ θα συμφωνήσω με δύο σημεία στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Μπενάμι. Το πρώτο είναι αναφορικά με μια επιχείρηση εισβολής, στρατιωτικής εισβολής, την οποία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από αυτά που είπε, δεν υποστηρίζει. Γιατί θα έφερναν καταστροφικές συνέπειες, όχι μόνο στον άμαχο πληθυσμό των Παλαιστινίων, αλλά και στον ίδιο τον Ισραηλινό στρατό. Σε αυτό συμφωνώ. Εκείνο όμως το οποίο δεν συμφωνώ είναι αυτό το οποίο είπε στην αρχή, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Η διπλωματία, λέει, απέτυχε παντού. Άρα πρέπει να υπάρχει πόλεμος, ούτως ώστε μετά να υπάρχει ειρήνη. Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτή την άποψη. Πρώτα-πρώτα δεν είναι η άποψη των Ηνωμένων Εθνών, της διεθνούς κοινότητας. Δημιουργήσαμε κάποιους διεθνείς οργανισμούς ακριβώς για να αποφύγουμε τον πόλεμο. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω τι έγινε με το Συμβούλιο Ασφαλείας, γιατί θα ψήφιζε γύρω στις 10. Το Συμβούλιο Ασφαλείας βρίσκεται αυτή τη στιγμή, είναι η τρίτη φορά ή η τέταρτη φορά που... Το γνωρίζουμε ότι δεν είναι... Λόγω του ότι υπάρχει η Ρωσία από τη μια... Μα είναι η εμπειρία των Ηνωμένων Εθνών, τι είναι, και δεν το υποτιμώ αυτό το οποίο λέω, αλλά ξέρουμε. Για μας, την Κύπρο, ναι. Μέχρι τώρα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ήταν πάντα η ασπίδα μας. Και μέχρι αυτή τη στιγμή λέμε λύση του Κυπριακού με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Ήταν και παραμένει η ασπίδα μας. Αλίμονον, εάν η κάθε ισχυρή δύναμη, η οποία έχει στρατιωτική ισχύ, παίρνει τον νόμο στα χέρια της... Βάζω μια ερώτηση, κύριε Μαρκούλη. Έχουμε και την Τουρκία. Έγινε μια επίθεση στις 7 Οκτωβρίου και σε διάστημα 3 ώρων 1.400 άτομα και 2 γυναικόπαιδα έχουν σφαγιαστεί και έχουν κατακαιρματιστεί. Σας ρωτώ. Και είναι τώρα το ερώτημα που θα βάλω και στους υπόλοιπους που είναι είτε Παλαιστίνοι είτε Ισραηλίτες. Πώς θέλατε να αντιδράσει το Ισραήλ? Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή? Υπάρχουν τρόποι και τρόποι. Πέστε με έναν τρόπο. Αυτόν το οποίο είπε ο κύριος Μπενάμι και συμφωνώ. Να γίνονται δηλαδή αυτά τα calculated incursions, δηλαδή... Με αυτόν κάνει τώρα. Όχι, δεν είναι αυτόν που κάνει. Μπήκεν, έχει περάσει 4 χιλιόμετρα, βρίσκεται μέσα και προχωρά. Βομβαρδίζει ανελέητα με τα τάγκ και με την αεροπορία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5.000 παιδιά νεκρά. Δηλαδή, εμένα η συνείδησή μου δεν το επιτρέπει αυτό το πράγμα. Πραγματικά δηλαδή, και είναι αυτόν το οποίο είπε και η Γαλλία προχθές όταν ψήφισε το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης. Δεν υπάρχει δικαιολογία στη θανάτωση όλων αυτών των αθώων, άμαχων ανθρώπων και ιδίως των παιδιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαρκουλή. Να μου επιτρέψετε να πάμε σε κάποιο άλλο φιλοξενούμενο τώρα και θα πάμε στην Βοστόνη, στον καθηγητή, τον κύριο Πέτρο Βαμβακά, ο οποίος... Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Emmanuel College στη Βοστόνη και διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών Ανατολικής Μεσογείου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Καλησπέρα και από μένα. Και σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου για αυτή την συνομιλία. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα και ως άνθρωπος ακριβώς που μελετάτε τη Μέση Ανατολή, την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Βλέπετε τη δυνατότητα ή την πιθανότητα, καλύτερα να το πω, ευρύτερη σύγκρουση στην περιοχή και διεμπλοκή Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο Ιράν στην ουσία είναι πίσω από την Χαμάς, Χισπολάχ και ούτω καθεξής? Νομίζω ότι αυτός είναι ο μεγάλος φόβος, δηλαδή η περαιτέρω εμπλοκή. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην τέταρτη εβδομάδα και παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις στη Γάζα, νομίζω ότι μας δίνει το περιθώριο να δούμε ότι υπάρχουν ισορροπίες στην περιοχή αυτή τη στιγμή. Για μένα η στιγερή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ήταν μελετημένη, ξέροντας πλήρως τους παίχτες και κατανοώντας την αντίδραση του Ισραήλ. Πολύ φοβάμαι ότι το Ισραήλ έχει πέσει σε μια παγίδα, δεν μπορούσε να πάει ούτε μπρος ούτε πίσω. Και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η έκβαση αυτού του πολέμου, αν είναι ο πόλεμος ενάντια στην εξολόθρευση της Χαμάς. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό. Και έτσι νομίζω το θέμα θα είναι ποιο είναι το επόμενο βήμα για το Ισραήλ.
βλέπετε λόγω του σκηνικού που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή και στη Μέση Ανατολή? Βλέπουμε από τη μια το Ιράν τι λέει, βλέπουμε την Παλαιστίνη, τι λένε οι Παλαιστίνοι και τι, η Χαμάς, η Χισπολάχ, οι αραβικές χώρες οι άλλες, το Ισραήλ από την άλλη, η Τουρκία πιο πάνω, που θα έρθω και σε ένα άλλο ερώτημα σε εσάς για την Τουρκία. Λόγω αυτού του σκηνικού βλέπετε να εμφανίζεται μια αναθεωρητική, θα έλεγα, πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο? Ναι, νομίζω ότι είμαστε σε ένα πλαίσιο αναθεωρητισμού. Δηλαδή μπορούμε να πάμε από το 14 και μετέπειτα και αναφέρομαι στην Κριμαία, αλλά και αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, αλλά και αυτό που είδαμε τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Δηλαδή είχαμε μια εκένωση ενός θύλακα Αρμενίων στον Αγκόρνο Καραμπάχ, χωρίς η διεθνής κοινότητα να κάνει το παραμικρό. Και νομίζω το είδαμε και πριν δύο εβδομάδες στη Συρία, όταν οι Αμερικανοί έριξαν το μη επανδρομένο των Τούρκων, έτσι οριοθετώντας την έκταση μέχρι που μπορεί να φτάσει η Τουρκία στη Συρία. Νομίζω αυτός είναι ένας από τους παράγοντες. Ο άλλος παράγοντας ήταν η συνεργασία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ, όσον αφορούσε τη συνέχεια της συμφωνίας του Αβραάμ. Και νομίζω ότι η Χαμάς και άλλοι παράγοντες εκεί δεν ήθελαν να είναι εκτός αυτών των διαπραγματεύσεων που αλλάζει το χάρτη. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, βλέπουμε μια Χαμάς η οποία θέλει να πει ότι είμαι εδώ, θα είμαι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, και νομίζω η αιματοχυσία που παρακολουθούμε όλοι άναυδοι είναι το τίμημα για αυτό τους Παλαιστινίους που έρχονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Επειδή αναφερθήκατε κι εσείς στις συμφωνίες του Αβραάμ και ο κύριος Κασουλίδης προηγουμένως, αλλά και ο κύριος Μπενάμι, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Θα μπορούσαν αυτή η συμφωνία ή οι συμφωνίες να ευοδοθούν, να στεριώσουν, να έχουν αποτέλεσμα όταν απουσίαζαν μέσα που λέγεται Συρία, που λέγεται Ιορδανία ή κάποια άλλα αραβικά κράτη? Ακόμη λέω, ακόμα και το Ιράν, το οποίο είναι η αιτία της αναμόχλευσης των παθών εκεί πέρα. Το θέμα είναι πως δεν είναι ποια κράτη λείπουν. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διάσταση μεταξύ του λεγόμενου αραβικού πεζοδρομίου και των αραβικών ηγεσιών. Δηλαδή υπάρχει μια διάσταση την οποία έχουμε δει εδώ και μια δεκαετία. Άλλο τι λένε οι ηγέτες και άλλο που είναι και ο αραβικός δρόμος ή πεζοδρόμιο, ανάλογα πώς μεταφράζεται. Έτσι, και αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτή η ισορροπία. Δηλαδή όσο προχωράει το Ισραήλ και όσο περνάει ο καιρός, αυτή η ισορροπία θα προσπαθεί να φτιαχτεί από τους διάφορους ηγέτες. Και το είδαμε και στο Κάιρο την περασμένη εβδομάδα. Αν ακούσετε τι είπε ο βασιλιάς Αμπτούλα της Ιορδανίας ή ο πρόεδρος Σίση της Αιγύπτου, είπαν ότι δεν θέλουν να έχουν τους Παλαιστινίους στα εδάφη τους. Δηλαδή το θέμα είναι για αυτούς να μην αλλάξει ο χάρτης με δικό τους κόστος. Και εκείνη η διαπραγμάτευση. Το δυστύχημα είναι ότι είναι ένα τίμημα των απλών ανθρώπων οι οποίοι θυσιάζονται αυτή τη στιγμή σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Είναι ένα είδος στιγερής διαπραγμάτευσης, θα έλεγα. Πώς τερματίζεται αυτή η πορεία, κάτι δική σας άποψη? Κοιτάξτε να δείτε. Το Ισραήλ σαν χώρα έχει φτιαχτεί πάνω στην εμπειρία, την τραυματική εμπειρία του Ολοκαυτώματος και 400 χρόνων πογκρόμ και διάφορων κυνηγητών από τους Ευρωπαίους προς τους Εβραίους. Νομίζω ότι αυτή η όθηση, αυτή η τραυματική εμπειρία οθεί και το Ισραήλ να βγάλει τις αποφάσεις που βγάζει σήμερα, και γι' αυτό τους κάνει, είναι πολύ προβλέψιμη. Σήμερα για να τελειώσει αυτό το πράγμα, δηλαδή το Ισραήλ όσο θα προχωράει τόσο θα χάνει το ηθικό του υπόβαθρο. Αυτό είναι το μεγάλο τίμημα για το Ισραήλ. Όχι ότι μπορεί, ότι δεν πρέπει να κάνει αυτό που κάνει. Είναι το Ισραήλ έχει πιαστεί σε μια τραγωδία του Θουκυδίδη. Δηλαδή το δίλημα του Θουκυδίδη με τους Μίλιους και τους Αθηναίους είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα με το Ισραήλ. Δηλαδή ξέροντας ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, πράττει μια γενοκτονία. Μάλιστα. Διαβάζοντας κάπου, κύριε καθηγητά, είδα ότι σε αυτήν την πορεία για τερματισμό έχετε πει ότι η χώρα κλειδί είναι το Κατάρ. Γιατί το Κατάρ? Γιατί το Κατάρ είναι εκείνο που έχει ίσες αποστάσεις. Από το 16 και μετέπειτα έμεινε εκτός των κρατών του Περσικού κόλπου. Είναι το κράτος το οποίο έχει και προσβάσεις προς το Ιράν.
και είδαμε και τη συμφωνία της Σαουδικής Αραβίας με το Ιράν κάτω από την ηγεσία της Κίνας. Δηλαδή υπάρχουν πολλά κινούμενα δοχεία αυτή τη στιγμή στην περιοχή, δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Και αυτό που θα έβαζα επιπλέον εγώ, όχι μόνο το Κατάρ, θα έβαζα και την περιοχή του Καυκάσου. Πρέπει να προσέχουμε την περιοχή του Καυκάσου πάρα πολύ, διότι εκεί οι συμμαχίες οι οποίες υπάρχουν εκεί δεν υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αναφέρομαι στο Ισραήλ και στην Τουρκία όσον αφορά το Αζερβαϊτζάν. Δηλαδή είναι εκεί υπάρχει ένα τρίγωνο συμμαχικό, το οποίο αλλάζει όλη την περιοχή και νομίζω ότι είδαμε και την περασμένη εβδομάδα είδαμε και τη συνάντηση στη Τεχεράνη, όχι μόνο του Καΐρου, αλλά και της Τεχεράνης. Κύριε καθηγητά, θα βάλω μια ερώτηση έτσι ομά. Μπορεί να επέλθει, θα έλεγα, λύση στον πόλεμο αυτών Ισραήλ-Χαμάς, χωρίς την ουσιαστική παρέμβαση της Αιγύπτου? Ναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλοι παρακολουθούν, ξέρουν όλοι που πηγαίνει. Αυτό είναι μια τραγωδία που βλέπουμε χωρίς να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή όλοι οι παίκτες θα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους σαν μια τραγωδία. Νομίζω το αποτέλεσμα θα είναι ένα Παλαιστινιακό κράτος, γιατί το τίμημα θα είναι τόσο μεγάλο. Έχω ακόμη ένα ερώτημα, το θέμα των ομήρων. Πώς επηρεάζει τα πράγματα, διότι είναι ένα σημαντικό θέμα που και το Ισραήλ δεν θα μπορεί να κάνει πίσω. Διότι είχε 1.400 νεκρούς, έχει ομήρους. Όλα αυτά δεν μπορούν να αφήσουν τη χώρα να σκεφτεί ότι είναι η ώρα να κάνω την κίνηση μου για μια ειρηνική, τέλος πάντων, απαγκίστρωση ή να παρουσιαστεί ένα πλαίσιο λύσης στο πρόβλημα. Ναι, νομίζω ότι ο κύβος για το Ισραήλ ρίφτει όσον αφορά τους ομήρους. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα από τα θύματα τα οποία δεν νομίζω ότι υπολογίζουν ότι οι όμοιροι θα μπορούν να σωθούν. Δηλαδή, αλλιώς δεν θα έκαναν την πράξη αυτή που κάνουν αυτή τη στιγμή, την εισβολή την οποία έκαναν. Και νομίζω ότι δηλαδή, μιλάμε πλέον με νούμερα το οποίο είναι τραγικό. Δηλαδή, άκουσα τον κύριο Biden την περασμένη εβδομάδα και έλεγε ότι δεν πιστεύει στα νούμερα. Και συγγνώμη, δηλαδή, τι 5.000, τι 3.000, τι ένας. Δηλαδή, όταν μιλάμε για μια τραγωδία την οποία βλέπουμε και εξελίσσεται μπροστά μας. Αυτό που μας λέτε είναι πολύ τραγικό και όμως είναι μια πραγματική ανάλυση. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, θα έρθω και σε ένα άλλο θέμα, διότι ζείτε και εσείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς δοκιμάζει μήπως και τις αμυντικές δυνατότητες των Ηνωμένων Πολιτείων, που είναι υποπίεση και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία? Ναι, βέβαια. Όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, είμαστε πριν ένα χρόνο πριν τις εκλογές στην Αμερική. Εκλογές οι οποίες φέρνουν πολλά ερωτηματικά. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε και τρεις εβδομάδες χωρίς να έχουμε προεδρεύον στη Βουλή των Αντιπροσώπων εδώ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία είναι εκείνη που κινεί όλα τα οικονομικά νήματα στην Αμερική. Είμαστε 18 μέρες πριν το ορόσημο μπορεί να κλείσει η Αμερική, διότι δεν θα υπάρχουν χρήματα περαιτέρω. Τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τη Βουλή των Αντιπροσώπων αυτή τη στιγμή την ηγείται μια ακραία ομάδα 8 ρεπουμπλικανών, οι οποίοι είναι αντίθετοι στο να υπάρχουν άλλες υποστηρίξεις εκτός Αμερικής. Και βλέπουμε κιόλας ο μεγάλος νικητής από όλη αυτή την υπόθεση είναι ο κύριος Πούτιν, γιατί έχουμε αρχίσει και συζητάμε το γεγονός ότι να υπάρχουν περικοπές στην Ουκρανία και να μεταφερθούν μερικά οπλικά συστήματα προς το Ισραήλ. Και έχεις και τον τρίτο παράγοντα, ο οποίος είναι η Κίνα, δηλαδή κατά πόσο η Αμερική μπορεί να συντηρήσει τρία μέτωπα, την Ουκρανία, το Ισραήλ και ένα πιθανό μέτωπο στην Κίνα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, μου έρχομαι στο τελευταίο ένα ή δύο ερωτήματα. Έρχομαστε στο θέμα Τουρκία, που θέλω να μου πείτε την άποψή σας. Μπήκε σε αυτή την αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δύση σχετικά με τον πόλεμο, ταυτίστηκε πλήρως με τη Χαμάς, την οποία έχει αθωώσει, λέει μάλιστα ο ίδιος, έχει πει ότι δεν αποτελεί τρομοκρατική οργάνωση. Και σας ρωτώ, τι θα κερδίσει με αυτή την κίνηση η Τουρκία? Αλλά και κάτι άλλο θέλω να πω. Δίνεται ακόμη ένα χαστούκι και στο πρόσωπο της Αμερικής και στο πρόσωπο του Ισραήλ. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Και όμως και οι δύο, είτε λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες, είτε λέγεται Ισραήλ, πάντοτε υποκύπτουν στο τέλος στο Σουλτάνο, και θα το πω αυτήν τη φράση που είναι και της μόδας.
Γελάτε. Α, ναι, για το Σουλτάνο. Γιατί οραματίζεται ότι είναι Σουλτάνος. Νομίζω ότι το θέμα Χαμάς με τον Ερντογάν είναι κάτι το οποίο έχει μία διάρκεια. Θα σας θυμίσω το 2011 με την πτώση του Καντάφη και πηγαίνοντας στη Λιβύη, ή το 2020 με την μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί και το γεγονός ότι υποσχέθηκε ότι η Ιερουσαλήμ είναι ο επόμενος σταθμός. Θα πάει στο ντεμένο Αλάκπαρ, είχε πει τότε. Μετά την Αγία Σοφία πάμε στο Αλάκπαρ, είπε. Ακριβώς. Άρα ότι οραματίζεται ότι είναι ο ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο για τον κύριο Ερντογάν. Είδαμε και θυμόμαστε όλοι τον Νταβός του 2006, θυμόμαστε την επιχείρηση απεγκλωβής της Γάζας. Άρα η Τουρκία αυτή τη στιγμή παίζει και αυτή το δικό της το χαρτί. Έχει αξιώσει μετά από τα 100 χρόνια της ίδιας του τουρκικού κράτους ότι είναι μια χώρα η οποία θα πρέπει να κάθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις μεγάλες δυνάμεις. Είναι το ρίσκο που παίρνει η Τουρκία. Δηλαδή, δεν νομίζω παίρνει ότι ρίσκο η Τουρκία ή εμφανίζεται έτσι και εμφανίζεται ως μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη και αποδείχτηκε τουλάχιστον και με την Ουκρανία. Το ερώτημα για μένα είναι το εξής. Οι Εβραίοι, οι Ισραηλίδες, θα δεχτούν αυτή την κατάσταση και πάλι θα θοπεύσουν το Ισραήλ όπως έγινε με την προηγούμενη φορά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά το χαστούκι που δέχονται με την Ουκρανία, αυτό το παιχνίδι που έπαιξε ο Ερντογάν με την Ουκρανία, ως μεσολαβητής, ως ειρηνευτής, ως. Και ταυτόχρονα πούλησε τη Δύση, πούλησε τη συμμαχία του και πήγε προς την κατεύθυνση της Ρωσίας. Θα το δεχτούν και πάλι αυρόχης ποσή? Ναι. Η απάντηση είναι ναι, γιατί μιλάμε για συμμαχίες και όχι για φιλίες. Δηλαδή ένα από τα λάθη που κάνουμε εμείς σαν ελληνισμός, τραγικό λάθος, είναι πως μιλάμε για φίλους, ενώ υπάρχουν συμμαχίες οι οποίες είναι τελείως επιφανειακές και πολλές φορές επιπόλαιες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όταν γίνεται μια αναθεώρηση των συνόρων στην ευρύτερη περιοχή, και μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Biden όταν ήταν γερουσιαστής το 2003 ήταν εκείνος ο οποίος είχε πει ότι υπάρχουν τρία Ιράκ, μίλησε για τη διαίρεση του Ιράκ. Αυτή τη στιγμή εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια τεράστια αναθεώρηση. Η Τουρκία, εκείνη που προσμένει ότι θα αλλάξει και τη συνθήκη της Λοζάνης, βλέπει τον εαυτό της να έχει κάποιες αξιώσεις, και όπου θα σταματήσει ο τροχός, νομίζω η Τουρκία, επειδή έχει τη γεωπολιτική διάσταση, παίζει το παιχνίδι κατάλληλα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, για τη συνεργασία που είχαμε απόψε με το ΣΥΓΜΑ εδώ. Σίγουρα και στο μέλλον θα έχουμε την ευκαιρία και πάλι να συνεργαστούμε, να ακούσουμε τις απόψεις σας, τις επιστημονικές σας θέσεις, τις πολιτικές σας θέσεις επί των διαφόρων διεθνών προβλημάτων και ιδιαίτερα για όσα διαδραματίζονται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, επανέρχομαι και πάλι στο στούτιο. Να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Μαρκουλή. Ναι. Εγώ συμφωνώ με όσα είπε ο κύριος καθηγητής. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα σχολίαζα αρνητικά. Και μπορώ να πω ότι... Ελάτε στο θέμα της Τουρκίας που τέλος πάντων όλοι μιλάτε. Στην Τουρκία, αν είπαμε, οι φιλίες και τα λοιπά. Άρα λοιπόν εμείς ως Κύπρος, η μικρή Κύπρος, η ασήμαντη, και θα του πω τη φράση που είχα πει και στο παρελθόν, «Κόνοψ επικέρατος βοός», έχω πει. Παίζει να πρέπει να παίξουμε τον μεγάλο, όπως έγινε με την Ουκρανία που δεχτήκαμε κάποια χαστούκια, γιατί εγκινηθήκαμε έτσι, όπως τώρα με το Ισραήλ, γιατί επήραμε τέτοια θέση, μπορούσε η Κύπρος να πάρει διαφορετική θέση. Εννοείται στη Γενική Συνέλευση. Ναι, και στη Γενική Συνέλευση. Σαφώς δεν μπορούσε. Γιατί μπορούσε. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μεγάλο λάθος, γιατί πάντοτε η εξωτερική μας πολιτική, υπηρέτησα 27 χρόνια πρέσβης στη διπλωματική υπηρεσία, δύο φορές σε θέση Υπουργού Εξωτερικών, και θεωρώ ότι πάντα η εξωτερική μας πολιτική βασιζόταν σε αρχές και στο διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούμε να παίρνουμε μία θέση η οποία να παραβιάζει αυτές τις αρχές. Και σε αυτήν την περίπτωση, ειδικά για τη Γενική Συνέλευση, αισθάνομαι πάρα πολύ έντονα, γιατί είχαμε μία πάρα πολύ καλή παρέα 6 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προεξάρχουσαν τη Γαλλία, με την οποία μάλιστα λέγεται ότι είμαστε σε συνεννόηση για να δημιουργηθεί αυτός ο ανθρωπιστικός διάδρομος και μπράβο μας αν το καταφέρουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, έπρεπε να πάρουμε τη θέση που πήρε η Γαλλία και μάλιστα με την επεξήγηση
που έδωσε η Γαλλία, που για μένα είναι ό,τι πιο σύμφωνο με αρχές. Είπε ότι δεν μπορεί να γίνει ανεχτή σε καμία περίπτωση η παραβίαση των δικαιωμάτων των αμάχων και η παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου. Μου επιτρέπετε, και η δική μας η κυβέρνηση έχει τονίσει εφαντικά, χωρίς να κάνω τον δικηγόρο της κυβέρνησης, mm-hmm. ούτε είμαι σε θέση να το κάνω, ότι καταδικάζομαι να περίφραστα τους σκοτωμούς αθώων πολιτών, ναι, αθώων προσώπων. Όμως, έχει μάλιστα ταυτόχρονα ανοίξει και τέτοια κίνηση, να μου πείτε, με τους δυτικούς. Ναι, με τους δυτικούς. Εκείνη είναι η συμμαχία μας για διαδρόμους ανθρωπιστικούς και ούτω καθεξής. Γιατί ναι. δηλαδή πρέπει να ταυτιστώ με τη Γαλλία ή με την Ισπανία ή με το Βέλγιο, οι οποίοι ναι. είναι οι ισχυρές δυνάμεις και δεν έχουν το πρόβλημα που έχω εγώ, κύριε ο Κύπρος. Εδώ πέρα έχουμε αρχές. Η Τουρκία τι έκαμε στην Κύπρο το 1974. Έκαμε αυτόν το οποίο επιχειρεί να κάνει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ. Μπήκε μέσα, μετακίνησε βία πληθυσμό, βομβάρδισε ανελέητα, δημιούργησε εκτοπισμένους, αγνοούμενους, παραβίασε το διεθνές δίκαιο, παραβίασε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν μπορούμε να έρθουμε αντίθετα, όπως και με το θέμα της Ουκρανίας. Ωραία, ευχαριστώ σωστά πάρα επήγαμε πολύ. Εναντίον της εισβολής της Ρωσίας, γιατί παραβιάζονται οι ίδιες αρχές τις οποίες εμείς υπερασπιζόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρκουλή. Κύριε Κασουλίδη, επί των ίδιων θεμάτων ή ό,τι θέλετε άλλο εσύ να... Και θα πάμε αμέσως στον κύριο Μουσταφά Παρκουντή. Εγώ θεωρώ ότι δεν είχαμε επιλογή σαν Κύπρος από το να κρατήσουμε τη στάση που εντηρήσαμε, δηλαδή την αποχή. Με την αποχή συμμετείχα 45 χώρες. Ήταν μια, να την πω, ένας τρόπος που δεν καταψηφίζαμε το ψήφισμα, αλλά ταυτόχρονα δεν υποστηρίζαμε εκείνη όλη την παρέα. Η κυρία Μαρκουλή αναφέρθηκε στους ωραίους που ψήφισαν. Την Γαλλία, Ελβετία, και εγώ Νέα να πω Ζηλανδία. Τουρκία, Ρωσία, Ιράν. Ιράν. Ναι, αλλά και όλη η Λατινική Αμερική, για παράδειγμα, είδα μάλιστα και κοσπόνσος. Κοιτάξτε, ελάτε κύριε Κασουλίδη, να ολοκληρώσουμε. Στην περιοχή, εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να ψηφίσουμε με τον τρόπο που ψηφίσαμε. Δεύτερον, δεν είμαι τόσο σίγουρος εάν αυτή η ιστορία με το θέσεις αρχών. Γιατί, παραδείγματος χάρη, όταν η Αρμενία κατήχε εδάφη του Αζερβαϊτζάν για να υποστηρίξει τον Αγκόρνο Καραμπάχ, εμείς με ποιον είμαστε? Είμαστε με την Αρμενία. Ποιες αρχές? Στην εξωτερική πολιτική δεν είναι με συνέστημα που ενεργούμε. Δεν είναι θέμα συναισθήματος. Όχι, ενεργούμε με τα εθνικά μας συμφέροντα. Και τα εθνικά μας συμφέροντα, ιδιαίτερα αυτήν τη φορά, ξέρετε ότι αν συνέχιζε ο διάλογος Ισραήλ-Τουρκίας, παρόλο ότι μας διαβεβαίωναν ότι αυτό δεν γίνεται σε βάρος της Κύπρου και της Ελλάδας και ούτω καθεξής, υπήρχε, διακυβεύεται σοβαρό θέμα, το θέμα του να περάσει με το έτσι θέλω το Ισραήλ και η Τουρκία εγωγών που να πηγαίνει στην Τουρκία από την δική μας ΑΟΣ. Επιχειρήθηκε στο παρελθόν, δυστυχώς είναι και το Ισραήλ, το οποίο κάνει το ίδιο, ναι, αλλά κάνει το ίδιο λάθος τρεις φορές. Εγώ ούκαν τρόσοφου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Είμαι ο λίγο, τι αν θέλετε, προκλητικό στην ερώτησή μου, στις ερωτήσεις μου. Δεν παίρνω θέση. Εκφράζω, βάζω ερωτήματα για να ακουστούν οι απόψεις και των δύο πλευρών. Λοιπόν, είναι η ώρα τώρα να πάμε να ακούσουμε και τον Γενικό Γραμματέα της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας στη Ραμάλα. Μιλήσαμε μαζί του χτες το απόγευμα. Για να ακούσουμε λοιπόν τις θέσεις του. Τι είναι για τους Παλαιστίνιους η Χαμάς? Τι ήταν για αυτούς η επίθεση της Χαμάς στις 7 του Οκτώβρη, αλλά και τι έχει να μας πει για τον αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας. Να πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε. Mr. Παρκουντή, we are witness
of an ongoing tragedy because of the war between Hamas and Israel. Is there any way out of this tragedy? Yes, of course, but that depends on many, many countries, especially the United States of America. One has to remember that Israel is not conducting a war on Hamas only. They are conducting a war on all the Palestinian people in Gaza, and actually on Palestinians also in the West Bank. So far, we've lost 7,000 Palestinians who were killed by Israeli indiscriminate airstrikes, including more than 2,900 children and 1,700 women. The lives of so many is at risk. There has been total destruction of almost 45% of all homes and houses in Gaza. The way out of this is immediate ceasefire. Yeah. And opening the road for exchange of prisoners, and then maybe an initiation of a true real peace process that could implement what all the world is calling for, which is two-state solution, which cannot happen without forcing Israel to end its Israeli illegal occupation of Palestinian land and the elimination of the system of apartheid that is affecting Palestinian people. The main country that can restrain Israel now and make it stop this aggression is the United States of America. I will come to this later. Mr. Parkoudi, you mentioned that you speak about the attack of Israel and, against the Palestinian people, not only Hamas. I would like to hear your views regarding the purpose of the attacks of Hamas on October 7. I think what Mr. Guterres, the Secretary General of the United Nations, said was very correct. He said that although he condemns the attack on Israeli civilians, one has to look that this did not happen from a vacuum. It happened because of the 56 years, the longest occupation of Israel by Israel of Palestinian land, and the absence of any hope or perspective for ending this occupation. The Israeli government is not only the most extreme ever, but it has blocked any possibility of negotiation since 2014. It is not only the problem of occupation since 56 years of West Bank, Gaza, and Jerusalem. It's also the problem of millions of Palestinians who were ethnically cleansed by Israel in 1948 and who have been refugees since 75 years. 70% of the people of Gaza are among these refugees. So you cannot think, nobody can say that the history started on the 7th of October. But even if we look at the beginning of this year only, you will notice that during this year, although the situation was calm in Gaza, Israel conducted attacks on people in the West Bank, killing no less than 248 people in the first 8 months of the year, and attacking the Aqsa Mosque and Christian churches and Muslim and Christian holy sites, and then declaring that they will liquidate the Palestinian issue and just normalize with Arab countries at the expense of the Palestinians. Add to that the very provocative act of Netanyahu when he went to the United Nations 4 weeks ago or more, yeah, and carried a map of Israel that included the annexation of all the occupied West Bank and the annexation of Gaza, as well as the Golan Heights. So this Israeli government continued the attacks on Palestinians nonstop, expanded settlements at an unprecedented rate, and clearly in front of the whole world was assassinating the whole idea of peace based on two-state solution. Okay. This is the background of what has happened. Mr. Parkoudi, it is true that because of the wound is open for 60 years, we have this situation. But I would like to ask you, why so much brutality against innocent peoples? And they were as well, I'm talking about Hamas people, were very proud for their atrocious actions.
I don't think this is the right statement. And I don't think that isolating the act of Hamas can be done properly if you don't look at the whole situation. Okay, it was wrong to attack civilians. I do not accept that, for sure. 1,400 Israelis were killed. They said they have to respond. They responded. They already killed 7,028 Palestinians, including 2,900 innocent children. How many more children from Palestine should die before Israel stops? And what does that create? Would it be something that helps people achieve peace or aggravate people in an act? What Israel is doing is revenge, vengeance against civilian population. The 2,900 children are not Hamas. They are not military people. They're children. And the world is watching that and keeps blaming Palestinians who are under Israeli occupation for 56 years. Yes. Mr. Parkoudi. If Israel conducts occupation, don't Palestinians have the right to defend themselves? Occupation by itself is an aggression. You know how many Palestinians were killed by Israel since 1948? 110,000. You know how many Palestinians were put in jail by Israel during this period of time? 1 million Palestinians. This is unacceptable. I would like the way out of this is to end occupation. Yes. I would like to hear you as well what the Israeli says, because they said that civilians' deaths are inevitable since the terrorists of Hamas are using civilians as human shields. Because this is a lie. This is a lie, like many other lies that have been evoked by international journalists. I'll give you examples. The Israelis claim that Palestinians decapitated children. The correspondent of CNN had to apologize on air because she reported that, and it turned out to be a lie. It couldn't be verified. The Los Angeles Times correspondent had to apologize for reporting rape of women by Palestinians. Again, it was a big lie. Yeah. And they had to apologize for that. The third big lie was that a Palestinian rocket hit the Baptist Anglican Hospital in Gaza, which killed almost 470 people. It turned out now, and this is the investigation of New York Times, the American New York Times, that the Israeli story has many doubts. So the reality here is that Israel keeps repeating lies after lies. And unfortunately, the president of the United States is hurting his own credibility by repeating these lies. The last lie, which he repeated, was that the Palestinian figures about the number of people killed or injured is not correct. Okay, Mr. Yesterday, the Ministry of Health in Palestine published the names of all the people killed with their ID numbers and so on. So what you see here is a propaganda campaign with so many lies about Palestinians. These are innocent children, innocent people. 101 of the people killed are doctors and nurses and first aid providers. There is no justification for this indiscriminate airstrike. You can see it on your screen. How bombarding houses, bombarding civilian areas. How can this happen? The same happened on October 7 by Hamas. I'm asking you, Mr. Barkoudi, how did But let me ask you a question. No, please. Suppose there is a crime. Does one crime justify another? It's another story. Thank you for this answer. How can a country that claims to be a democracy attack people in this? Look at the images. Do you know that we have 1,500 people now, including probably 700 children, who are under the rubble? We cannot get them out because they continue the airstrikes. It's total devastation. It's inhuman. These are massacres after massacres after massacres. You are right, and I'm telling you as well that the Israeli says, this is not my position, I'm quoting what they say, that is there any equivalence between terrorism and self-defense?
No, there is no equivalence. And my next question, people please. Who are, no. The question is not that. The right question is, can you equate between an occupier and people who are occupied? Okay. The occupier is Israel. The people who are occupied are Palestinians. Okay. Can you equate between a regime like Israel that conducts apartheid against the Palestinian people and the Palestinian people who are under apartheid? No, the formula is wrong. The aggressor here is Israel. The cause of all the problems is Israel. Of course, we do not agree with killing any civilian, whether Israeli or Palestinian. But the main aggressor here is Israel. Okay. And this continues. And it is shameful, shameful that some Western governments support this aggression on civilian population of Palestine. May I ask another question? I would like to have a short answer because I have some other questions. How Please. Did you expect Israel to react or to respond to the brutal attacks, as they say, by Hamas on October 7th? They responded, but how long they can continue this? How for how long? How many more thousands of Palestinian children should die? What is the number? 50,000 children? 100,000 children? What is the exchange rate that Israel wants? Is that acceptable that all these 2.3 million people are subjected to three war crimes now by Israel? The war crime of collective punishment, depriving 2.3 million civilians from water, electricity, fuel. You know that 120 Palestinian children can die at any moment because there is no electricity in the hospitals where they are in incubators. You know that many, many patients will die now because they cannot have kidney dialysis. So they are conducting collective punishment, genocide through these airstrikes, and then add to that ethnic cleansing. They forced 1.4 million people out of their homes, and they are stuck in the streets. They don't know where to go, and there is no safe spot in Gaza. The other day, I mean, if it's not just a figure when you say 7,000 people killed. The other day, the main correspondent of Al Jazeera Network, your colleague, a journalist, Dahdouh, while he was on air, he received the information that his wife, his daughter, his son, and his grandson were killed by an Israeli bombardment. Mr. Parkoudi, this man is not a militant. Mr. Parkoudi, it is reported that Iran is behind Hamas. What is your opinion? That's another way of misleading the public about giving them not the important information. Yes, Iran supports Hamas. But the United States is supporting Israel, and Britain is supporting Israel, and Germany is supporting Israel, and all the Western countries are supporting Israel. So if you say one is wrong, the other is wrong. The question here is, how come the West applies different standards? Why, in the case of Ukraine, they sent $224 billion of military aid, of airplanes, of support, because they say Ukraine is fighting occupation, and they say that occupation is unacceptable. Okay. In our case, they are supporting not us who are fighting occupation, they support the occupier. Why is there a double standard here? Mr. Blinken came out on TV saying that Russia is doing a big crime because they are cutting the supply of electricity to certain Ukrainian villages. Now Israel is cutting the electricity, the fuel, the water, the oxygen, the food from 2.3 million people. Why Mr. Blinken supports Israel instead of supporting the occupied people? Mr. Parkoudi, this is the question. Yes, very good. Thank you. I would like to hear from you. What kind of solution the Palestinians want? Two-state solution immediately. Two-state? Ending occupation. Yes. That's why. Thank you very much for this. Ending occupation immediately. Yes. A Palestinian state in a free West Bank and Gaza, including East Jerusalem. That's what not only Palestinians, exactly, but the whole world. My question is the following. Thank you very much for this answer. And I appreciate that, and as all the people, because it is in the mind, internationally in the mind of people,
it is accepted that the peace will be safeguarded only if Israelis and Palestinians have their own separate independent state. But, okay, I agree. But you agree. Preventing thank that? Thank you. But, and that's why I would like to hear your comment, but Hamas is rejecting that and declaring to fight that's against until the state of Israel is diminished. I know that. I know Hamas. I negotiated with them many times. Yes. They are ready to accept two-state solution immediately. If Israel agrees to remove its illegal settlers from the occupied territories, and I say illegal settlers because that's what the United States says, that's what the United Nations says. Settlements in an occupied country is illegal. So if they remove their settlers and accept to recognize a Palestinian state, Hamas, as we were told, will accept two-state solution. But the reality that PLO, which used to be considered terrorist too by Israel, signed an agreement with Israel where PLO recognized Israel, and Israel did not recognize a Palestinian state. All they recognized is the PLO as a negotiator. And since 2014, they stopped all talks with all Palestinians, including Mr. Abbas. Who did that? Netanyahu. Netanyahu came to power with his extreme government. He came to power to kill the peace process, and he killed the peace process. Mr. Barkoudi, thank you very much for this interview. Ήταν λοιπόν ο Μπαρκουντή Μουσταφά, Γενικό Γραμματέας της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας στη Ραμάλα, όπου, από όπου τον είχαμε μαζί μας. Λοιπόν, έρχομαι κοντά σας κύριε Κασουλίδη, τι εισπράξατε εσείς από αυτά τα οποία έχει πει? Είπε πολλές αλήθειες. Μπορεί να είπε και άλλα υπερβολικά, αλλά είπε κάποιες αλήθειες. Η κύρια αλήθεια είναι ότι ήρθε η κυβέρνηση Νετανιάχου, μια κυβέρνηση της με συμμετοχή ακροδεξιών εξτρεμιστικών στοιχείων ως υπουργών, η οποία επρότεινε στον Ισραηλινικό λαό ότι αυτή η κυβέρνηση θα προσφέρει ασφάλεια. Ούτε συνομιλίες, ούτε λύση του Μεσανατολικού θα προσφέρει ασφάλεια. Και είναι το μόνο που δεν εμπόρεσε να προσφέρει εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται τώρα. Απεναντίας είναι γεγονός επίσης ότι όλοι επίστευαν ότι η στρατιωτική δύναμη του Ισραήλ θα κρατούσε περιορισμένους, πώς να το πω, contained τους Παλαιστίνιους και την Παλαιστινιακή Αρχή και οποιονδήποτε και πλέον δεν θα ασχολείται με το Παλαιστινιακό αλλά θα ασχολείται με το να δημιουργηθούν καλές σχέσεις με τους υπόλοιπους Άραβες, όπου εξεκίνησαν και να το πετύχει. Έπεσε στην παγίδα, διότι εδώ τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ δώσε τεράστια οικονομική και άλλη βοήθεια, νομιζόμενος ότι με αυτόν τον τρόπο εξευμενίζει τη Χαμάς, όχι τους Παλαιστίνους, τη Χαμάς. Ναι. Και λοιπόν τα γεγονότα απέδειξαν ότι ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Χαίρομαι διότι διαβάζω διάφορα άρθρα ότι αν επικρατήσει στη Γάζα ο Ισραηλινός στρατός, τότε οπωσδήποτε ό,τι θα ακολουθήσει και γίνονται πλάνα και σχέδια, δεν πρέπει να επαναλάβει τα λάθη που έγιναν στο Ιράκ. Μάλιστα. Με τον Μπρέμερ κλπ. Και επίσης προβλέπω ότι ο Νετανιάχου, όπως είπε ο Μπενάμι, θα έχει σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα και ίσως να έρθει μια άλλη κυβέρνηση η οποία θα υποσχεθεί στον κόσμο ότι θα προσπαθήσει να αναβιώσει το peace process. Την ειρευτική διαδικασία για την επίλυση πάνω σε δύο κράτη. Μεσανατολικού προβλήματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μαρκουλή. Θέλω σας πιο σύντομη για να προλάβω. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριος Μπαρκουντή. Σχεδόν σε όλα. Στο μόνο που θα διαφωνήσω είναι εκεί που αναφέρθηκε στο Ιράν, στη σχέση του Ιράν με τη Χαμάς.
Και πιστεύω ότι είναι ένα από τα λάθη και τις παγίδες τις οποίες πέφτουν οι Παλαιστίνοι. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουν και να το συζητήσουμε και εμείς μαζί τους, εάν πραγματικά θέλουμε να συνεχίσουν να έχουν την υποστήριξη όλων αυτών των χωρών οι Παλαιστίνοι. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους, τουλάχιστον από τη Χαμάς. Όλα τα άλλα που είπαν είναι μεγάλες αλήθειες. Και μάλιστα είναι αλήθειες οι οποίες αγγίζουν το ίδιο το κυπριακό πρόβλημα. Δηλαδή μιλούμε για κατοχή, μιλούμε για επικισμό, μιλούμε για κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τουλάχιστον 56 χρόνια που είναι κάτω από κατοχή. Τα παλαιστινιακά εδάφη αυτή τη στιγμή, εάν δει κανείς τους χάρτες πώς ήταν πριν 56 χρόνια και πώς είναι σήμερα, ο επικισμός έχει φτάσει στο σημείο να διαβρώσει τουλάχιστον το 75% αυτών των εδαφών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, άρα συμφωνώ σχεδόν σε όλα με τα οποία αναφέρθηκε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε τώρα λοιπόν να ακούσουμε και τον πρέσβη του Ισραήλ, τη δική του λοιπόν οπτική γωνία, τον κύριο Όρεν Ανολίκ, πώς βλέπει τα πράγματα. Mr. Ambassador, what is the purpose of the Israeli campaign against Hamas? Prime Minister said that the aim is the extermination of Hamas. Is it feasible without taking into account the suffering and losses of the Palestinian civilians? We need to be accurate. Yes. The goal of Israel in this campaign is to eliminate the military and governmental capabilities of Hamas. Hamas is a jihadist movement. It's an idea, it's an ideology. There are many people that support this idea and ideology. We are not out there to finish an idea or ideology or people. We need to remove the apparatus. We need to remove the regime, because we cannot continue living side by side this murderous regime that is what he wants to do is just kill us, infiltrate Israel and kill our children, our women, our elder people. We cannot live next to that. Once we remove this regime, the apparatus, the ones that are in control, we can hopefully start speaking about a new future for Gaza. Do you think that, can you remove this regime as you said before? Because since the Palestinian problem is open, it means that everywhere you can fight, you can see, you can fight Hamas. Yeah. As many people seem to be telling me all the time, Hamas doesn't represent all the Palestinians. Mm-hmm. And I agree with this. Our fight is not against Palestinians. Our fight is not against the population. Our fight is against this terrorist organization who has a terrorist army and created for himself a sort of a terrorist state. This what is what we want to eliminate. Now, every historic analogy is flawed. Yeah. But just to get the understanding of what we are trying to do, we are trying to eliminate the equivalence of the Nazi regime. It doesn't mean that we need to eliminate Germany for this, or many people that might have supported the idea, or will continue to support the idea later on. But without removing the apparatus, without removing the mechanism, the capabilities of doing what they've done, there is no future. Mr. Ambassador, it is true that Israel on October 7 received a very brutal attack from Hamas. I'm asking, is Israel justified because of that attacks for collective punishment of the Palestinian people in Gaza and to declare a total war? It's sad this is the way the question is being portrayed. We are not in an issue of collective punishment. We are not punishing the population at all. Our war is just by its cause, and it's just by the way that we are acting, we are carrying it out. We are a law-abiding country. This is not some kind of a spree of a bloodthirsty kind of an issue. No, we have military targets. They are legitimate targets. We work and operate according to international law. There is no sterile war. It doesn't exist nowhere, especially when you fight an enemy that wants to see as many civilians suffer. So he uses them as human shields. Hamas is actually committing a triple war crime. First of all, he deliberately attacks civilians. It's not just the attack on October 7th, it's also the fact that they are firing indiscriminately rockets on civilians. Secondly, he's using his own people as human shields. Therefore, he's using them,
hoping that they will get killed so he can come out and say, look what Israel is doing. So he's shooting from next to hospitals and next to mosques on purpose. And thirdly, about 10% of all the rockets that Hamas is firing towards Israel actually land in Gaza and kill their own people. And then they say, look, look what Israel has done. It's unbelievable. As it happened with the hospital. As it happened with the hospital, a very good example. When everybody looks at the facts, understands very quickly that what happened there was a misfired rocket by the Palestinians themselves. They killed their own children, but they come out and say, oh, look what Israel has done. Mr. Ambassador, it's true that there is no moral equivalence between terrorism and self-defense. But on the other hand, why collect human suffering? I wish. What kind of laws? I wish there would what be. What kind of laws are applying this war? I understand. I explain. I wish there was a way to fight a war without any suffering for innocent people. I wish there was. I would hope that when they are waging war on us, this would be the same situation. There is no such thing. And by the way, the international law doesn't say there shouldn't be any suffering. It says when you have to fight a war, what are the things you need to make sure are happening? And we are following this. We are trying to mitigate and to bring to the minimum possible the suffering for the people and the killing of innocents. We do. This is why we tell them you need to leave the northern part of Gaza. This is why exactly we try to make sure there are areas in which they can get water and food and healthcare. We care about the Palestinian people more than Hamas, but Hamas has responsibility. Hamas is the de facto sovereign of this part of the land. They need to take care of their own people. What do they do instead? They tell them, don't leave, stay there so they can get killed. They steal the diesel and the fuel that are being used for the hospital for their own purposes because they want to keep on firing rockets on Israel, because for Hamas, it's more important to kill Israelis than to take care of Palestinians. Unfortunately, I have to say this, it seems that Israel cares more about the Palestinian in Gaza than Hamas. Mr. Ambassador, I will quote another. Please? The Israeli defense minister said that, and I'm quoting, the military campaign in Gaza is to sever all ties with the territory and Israel to end its responsibility for life in Gaza Strip. What does it mean? Look, can you elaborate on that? I will try. You know, the Minister of Defense didn't consult me before saying yes, what he said. Definitely, but let definitely. Me try and explain to you from my perspective. Israel disengaged out of Gaza in 2005. We took out all of the settlements, we took out all of the soldiers, and we left Gaza. There is the war and remained for many years different ways of connection between Gaza and Israel. For example, Israel continued to supply about 10% of Gaza's water. Israel continued to supply about 50% of Gaza's electricity. Workers from Gaza used to come into Israel and work in Israel so they can make money to provide for their families. Palestinians that had complicated health issues could come into Israel and get treated in Israeli hospitals. You know, I'm sure you saw this 85-year-old woman that was taken hostage by Hamas and she was released. You know, her husband, what he was doing, this 83-year-old man, he was taking Palestinians from Gaza to hospitals in Israel. He is still abducted by Hamas now. So there were connections throughout the years because there was a need to do this. We allowed goods to go into Gaza. We helped in exporting things out of Gaza. I think what the Minister of Defense was saying is these kind of connections cannot remain after we finish the situation now. We cannot no longer take upon ourselves supplying, feeding, helping our enemy that is trying to kill us, murder us, and do horrible things to our people. I would say one more thing in this regard. The people that were living in those communities across the border from Gaza, these people were true believers in peace. They were all of them. They said, we want to live in peace with our neighbors. They wanted Palestinians from Gaza to come and work in the villages because they believed that this is the way for peace. You know what was the outcome? People that came and worked in those villages supplied information to Hamas. Who lives in which house? How many children live there? Is there a dog in the house? And they gave this intelligence to Hamas so they know how to attack us. There is no future like this. No future. Mr. Ambassador, on your opinion, what is the role of Iran in this ongoing war? And may I ask something else as well? Do you think that this war
might engulf the Middle East? I'll start with the first part of your question. Iran has a major, significant role here. I will start by saying this attack on October 7th wouldn't have happened unless it was Iran. Without Iran, it couldn't have happened because Iran is the one that supplies Hamas with weapons, with funds, with intelligence, with know-how, with technology. This is what's happening. And for Iran, Hamas is just one arm in this octopus-style kind of network of proxies it has in the Middle East. It has Hezbollah in Lebanon, it has the Houthis in Yemen, it has the proxies in Syria and in Iraq, and also the Palestinian Islamic Jihad and Hamas in Gaza. The head of the octopus is in Tehran. And this is a big, big, big problem, not just for Israel, for the whole region and for the world. The second question about a larger war than this. Yeah. We want to focus on Gaza. Our strategy is very clear. We have a problem we need to solve right now. We are trying to make sure that there is no second front, there's no expansion of the war. This is why we are being very patient and we try to contain the daily attacks by Hezbollah. Every day since October 7th, Hezbollah is shooting at us, already killed 6 of our people. We are only retaliating to Hezbollah. We don't attack Hezbollah because we want to contain this. One more thing in this regard. Yes. We have excellent relations with the United States of America. And the things that were said by President Biden are in the hearts of every Israeli. And President Biden was very clear. He warned both Iran and Hezbollah. He said, every country in the region, every organization in the region that thinks about meddling in this situation, I have one word for him, don't. And he sent to the region 2 of its warcraft carriers to send a very clear signal to everybody around what does this mean. And still we can see Iranian proxies attacking Americans in Iraq and in Syria. So from our point of view, from American point of view, there is no interest in expanding the war. There are others who want to see this happening. Mr. Ambassador, since we are talking about Iran, I would like to hear your views about the policy of Turkey in this war. Again, on my opinion now, the Israelis receive a slap on their face by Erdogan. What is your answer? Look, we know who are we dealing with. Nothing here is a surprise for us. We heard Mr. Erdogan in the past. We heard him now as well. Many times in the past. Many times. We are not surprised. I can't say we had any different expectation in this regard. For the last 2 years or so, there was a Turkish initiative to try to improve relations with Israel. We are not confused. We know who are our friends in this region. Cyprus is a friend of ours. We understand very well the situation. Still, we had and we still have an interest in having better relations with Turkey. But there is a limit for this. There is a ceiling to what can be done with Turkey. We are not surprised at all by what Turkey is saying, and we will continue to follow the situation very closely. Mr. Ambassador, I have more 2 questions, and please, we have, as I'm telling you now, only 1.5 minutes. The first question, what causes more concern to you, the missile attacks from Gaza or the horrors which gradually unfolded, resulting from the overland breach of the Gaza border defense? I'll tell you, the rockets are horrible, but this is something we've seen before. And it's not new to us. We have a defense system, and Israel is a resilient nation, and we can face this. What we saw on Saturday of October 7th goes into the core of our being. This is an attack on who we are and how we perceive ourselves. We have the state of Israel was established so Jews can feel safe. Good. This was an attack on this exact feeling. It was horrifying. It still is. All the images you see come out of there, what they did to the people, how they brutally murdered them, mutilated them, take out their organs, raped them. It's any horror movie ever seen in your life came true at that moment. This is horrific. This is changing Israel. Israel is not the same country as it was before October 7th. This will have to be dealt with. And the last question, which in my opinion is a little bit challenging. It was said that the Israelis pay for their sin of pride and superiority as if they are untouchable. Please comment on that.
I see no point in commenting on something that that is being said, I don't know by whom, that just shows that whoever said this is not part of the human species, is not a human being at all. This is something that can be said by only someone that has no heart. Thank you very much, Mr. Ambassador, and for coming here, and I'm sure that in the future as well, hoping that everything is going to finish early, but anyway, I thank you very much for the response, and you came here for this interview. Thank you very much for having me. Thank you. Thank you. Thank you. Ήταν λοιπόν ο πρέσβης του Ισραήλ. Ακούσαμε λοιπόν και απόψε παρουσιάζουμε διάφορες απόψεις. Και από επιστήμονες και από καθηγητές και από αναλυτές από τη μια πλευρά, αλλά και από την άλλη. Εσείς θα κρίνετε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Ή εσείς θα διαμορφώσετε τη δική σας θέση ή τοποθέτηση, διότι παρακολουθείτε το τι συμβαίνει κάθε μέρα, το τι συμβαίνει κάθε κάστη, το βλέπετε στα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθμών, στις εφημερίδες και ούτω καθεξή. Όμως σήμερα δίνουμε μια διαφορετική προσέγγιση και ελπίζουμε να έχουμε διαφωτίσει περισσότερο τον κόσμο. Λοιπόν, να ξεκινήσω από σας, κυρία Μαρκουλή, αλλά θέλω σας πολύ σύντομα για να πάμε και στον Παλαιστίνιο πρέσβη. Κοιτάξτε, αυτά που είπε ο πρέσβης του Ισραήλ έρχονται σε αντίθεση με αυτά τα οποία γίνονται στην πράξη, δυστυχώς. Λέει ότι είναι law-abiding country, δηλαδή χώρα η οποία σέβεται το δίκαιο, δεν πρόκειται για συλλογική τιμωρία, προσπαθούν σε κάθε περίπτωση να προστατευθούν οι άμαχοι. Βλέπουμε όμως δυστυχώς, όπως είπε και ο προηγούμενος Παλαιστίνιος, ότι 7.000 μέχρι σήμερα έχουν ήδη σκοτωθεί. Από τους οποίους 3.000 περίπου είναι παιδιά. Λοιπόν, αυτό είναι το γενικό σχόλιο το οποίο ήθελα να κάνω, αλλά ας θυμηθούμε, εκτός από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, αυτές τις μέρες ποιοι άλλοι καταδίκασαν, και μάλιστα ανεπιφύλακτα και με πολύ έτσι ισχυρή γλώσσα, τις ενέργειες του Ισραήλ. Ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος μάλιστα αναφέρθηκε σε εγκλήματα πολέμου. Σήμερα, ο πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Πάλι με πολύ σκληρή γλώσσα. Μάλιστα. Δεν μιλούμε δηλαδή για πολιτικούς ή κάποιους οι οποίοι έχουν κάποια συμφέροντα. Μιλούμε για θεσμούς των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι ιδρύθηκαν για να προστατεύσουν συγκεκριμένες αρχές. Και τέλος, ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπάρακ Ομπάμα, έβγαλε μία μακροσκελή ανακοίνωση πριν από μερικές μέρες και αναφέρθηκε μάλιστα να μην πάθει το Ισραήλ αυτά τα οποία έπαθαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Αφγανιστάν. Και να μην τους έρθει μπούμεραγκ. Αυτόν αναφέρθηκε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επέκρινε αυτές τις ενέργειες, οι οποίες λέει μπορεί να οδηγήσουν στην απομόνωση του Ισραήλ, κάτι το οποίο δεν διαφωνώ με την κυρία Μαρκουλή για να χρειαστεί να πω κάτι επιπρόσθετο. Απλώς αυτή τη μεγάλη δυστυχία που βλέπουμε από τις δέχτες των τηλεοράσεων μας εις βάρος του Παλαιστινιακού λαού και των παιδιών και τις καταστροφές κλπ. Εγώ δεν προσάπτω ευθύνη μόνο στο Ισραήλ. Προσάπτω και στο Ισραήλ. Δεν είναι άμυρος ευθυνών, αλλά δεν είναι μόνο στο Ισραήλ. Όταν καλεί τον πληθυσμό να πάρει το δρόμο για την νότια πλευρά της λωρίδας της Γάζας για να μην ευρίσκεται στο στόχαστρο των επιδρομών, η Χαμάς τους λέει να μείνετε εκεί που είσαστε. Ή χρησιμοποιεί και φυσικά εμπόδια γι' αυτό. Δεύτερον, όταν προειδοποιούν κάθε μέρα ότι πάει να λείψουν τα καύσιμα από τα νοσοκομεία και η Χαμάς διαθέτει ολόκληρες τόνους καυσίμων στις αποθήκες της και δεν τις δίνει για το καλό που υποτίθεται του λαού που εκπροσωπεί, δεν μπορεί να είναι άμυρος ευθυνών
και ο μόνος υπεύθυνος να είναι το Ισραήλ. Είναι και το Ισραήλ. Αλλά είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κασουλίδη. Νομίζω να πάμε τώρα να ακούσουμε και τον πρέσβη της Παλαιστίνης εδώ στην Κύπρο, τον κύριο Ναπτάλα Ατάρη. Κύριε πρέσβη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, από την αρχή θέλω να πω, κύριε πρέσβη, εκφράζουμε όχι μόνο την συμπάθειά μας, αλλά και τον πόνο μας για αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή και ιδιαίτερα στον άμαχο πληθυσμό ένθεν και ένθεν της γραμμής. Είτε είναι Παλαιστίνοι, είτε είναι Εβραίοι ή Ισραηλινοί. Σας ευχαριστώ. Έρχομαι στο πρώτο μου ερώτημα. Θέλω να μου πείτε ειλικρινά. Τι είναι για σας η Χαμάς? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν θα ήθελα... Δεν μπορώ να μιλήσω αν δεν ασχοληθώ ή αν δεν σχολιάζω αυτά που ακούστηκαν από τον κύριο Μπαργούθη, από τον Ισραηλινό πρέσβη, από την κυρία Μαρκουρή, από τον κύριο Κασουλίδη και από όλους και από τον καθηγητή, τον κύριο Βαμβακά. Τι είναι για μας η Χαμάς? Εγώ θα ήθελα να αποθυνθώ με αυτή την ερώτηση στη διεθνούς κοινότητας. Ποιος είναι υπεύθυνος για την εντός εισαγωγικών αποτυχία της Παλαιστινιακής Αρχής? Ποιος? Η διγλωσία και η υποκρισία. Όταν η Παλαιστινιακή Αρχή μένει ανήμπορη να υπερασπιστεί τον λαό της, όταν μένει ανήμπορη να προσφέρει οτιδήποτε στον Παλαιστινιακό λαό, οπωσδήποτε ο κόσμος θα ψάξει για διεξόδους. Άρα τι είναι η Αμάς η Χαμάς? Είναι ένα μέρος του Παλαιστινιακού λαού. Ένα κομμάτι από την Παλαιστινιακή κοινωνία. Σας υποβάλλω μια ερώτηση. Είναι ένα κομμάτι από την Παλαιστινιακή κοινωνία. Σίγουρα προέρχεται από την Παλαιστινιακή κοινωνία και ούτω καθεξής. Η ερώτηση μου, κύριε πρέσβη, είναι το εξής. Διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα και προσκυμμένοι φιλικά προς τον Παλαιστινιακό λαό διαχρονικά. Όπως και με τον Ισραηλινό κόσμο. Αλλά με την Παλαιστίνη περισσότερα χρόνια. Και σας ρωτώ, εγκρίνετε τη βαρβαρότητα και τη χτινοδία? Διότι έχουμε δει τα πλάνα. Δεν σημαίνει ότι δεν τα έχουμε δει. Τα πλάνα που επέδειξαν ήδη οι τρομοκράτες μετά την επιχείρηση στις 7 Οκτωβρίου. Όχι, θα διαφωνήσω μαζί σας. Παρακαλώ. Εγώ νιώθω λίγο αμήχανος και άβολα, όπως ίσως θα ένιωθε και ο Ισραηλινός πρέσβης λίγο αμήχανος και ένιωθε άβολα. Για ποιο λόγο? Δεν έχω βρεθεί ποτέ να απευθύνεται κάποιες ερωτήσεις σε μένα σαν να είμαι θήτης. Σαν να είστε θα ακούσα καθαρά. Δεν το ταιριάζει. Μισό λεπτό, να συνεχίσω μόνο. Και ο ίδιος δεν το ταιριάζει, οποιονδήποτε Ισραηλινό αξιωματούχο δεν το ταιριάζει να είναι το θύμα. Μάλιστα. Εδώ υπάρχει κατοχή. Υπάρχει κατοχή. Δεν μπορώ να βλέπω το δέντρο και να παραβλέψω την ύπαρξη του δάσους. Υπάρχει κατοχή. Υπάρχουν αποφάσεις του Συμβούλιο Ασφαλείας και των ΟΗΕ. Γιατί ασχολούμαστε με το Παλαιστινιακό από 7 Οκτωβρίου και μετά? Γιατί δεν πάμε από το 1948? Να σας πω κάτι, γιατί δεν πάμε 2-3 εβδομάδες πριν από αυτά τα τραγικά γεγονότα και σκεφτόμαστε τι έκανε ο Νετανιάχου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όταν έτρεψε στα μούτρα όλων των ηγετών του κόσμου έναν χάρτη, και σας το δείχνω, και δεν υπήρχε αντίδραση από κανέναν. Λοιπόν, έδειξε αυτό που αποκλείει την ύπαρξη των Παλαιστινίων. 14 εκατομμύρια Παλαιστίνοι δεν υπάρχουν γι' αυτό. Έτσι. Άρα, πάμε κατευθείαν 7 Οκτωβρίου, λέτε ότι το Παλαιστινιακό ξεκίνησε τότε. Και εγώ θα συμφωνήσω με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, που είναι επικεφαλής της Διεθνής Νομιμότητας, και είπε μεγάλη αλήθεια, ότι γιατί ασχολούμαστε μόνο από αυτή την ημερομηνία και μετά? Αυτή η επίθεση δεν ήρθε από το πουθενά. Και όντως δεν ήρθε από το πουθενά. Δηλαδή, έχουμε συνεχόμενη Νάκβα. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Εθνοκάθαρση γίνεται. Σφαγή κανονική. Το βλέπετε στις κάμερες. Και το μόνο που ξεκινάει ο κάθε δημοσιογράφος σε οποιονδήποτε Παλαιστίνιο πολιτικό και τον ρωτάει τι είναι για σας η Χαμάς και αν συμφωνείτε με τις πράξεις της Χαμάς κτλ. Τι είναι για σας το Ισραήλ? Τι είναι για σας το Ισραήλ και πώς βλέπετε τη συμπεριφορά του Ισραήλ που είναι τώρα αυτή τη στιγμή στη Γαζά? Πες το μου εσείς ή οποιονδήποτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ όταν ήρθα πρέσβη στην Κύπρο, να σας πω την αλήθεια, όταν ήρθα πρέσβη στην Κύπρο, ήξερα ότι θα επιδώσω τα διαπιστευτήριά μου στον εξεχόντατο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν είχα υπόψη μου όμως ότι θα επιδώσω διαπιστευτήρια ηθικής σε οποιονδήποτε.
Εδώ γίνεται σφαλή. 10.000 κόσμο έχει σκοτωθεί στη Γάζα. 3.000 παιδιά, 2.000 γυναίκες βομβαρδίζουν ανελέγητα. Και με ρωτάτε τι είναι, Χαμάς. Ο πόλεμος δεν γίνεται εναντίον της Χαμάς. Ο πόλεμος γίνεται εναντίον του Παλαιστινιακού λαού. Εναντίον του Παλαιστινιακού ολόκληρου. Και η Δυτική Όχθη, τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη. Από την πρώτη του χρόνου έχουν σκοτωθεί 500 άτομα. Έχετε δει τι είναι στο καταβλισμό Τζινίν. Σήμερα το πρωί. Σήμερα ξημερώματα μπήκαν στο καταβλισμό Τζινίν. Σφαγή κανονική. Όταν μπαίνουν οι Ισραηλοί στρατιώτες μεταμφιασμένα, με γενικεία ρούχα, μπαίνουν στα σπίτια και εκτελούν νέα παιδιά, νέες γυναίκες με στεγαστήρα, με μαφιόζικο τρόπο, κανείς δεν μιλάει. Όταν εκτελέσανε τη συναδελφή σας, τη Σιρήνα Βοάκλη, τη δημοσιογράφου, που είχαμε ανοίξει στην πρεσβεία μας εδώ για συλληπιτήρια και δεν είδα κανέναν από τους συναδέλφους τη Σιρήνα Βοάκλη να έρθει να πει συλληπιτήρια στην πρεσβεία μας. Όταν την εκτελέσανε εμψυχρό, ένας ελεύθερος σκοπευτής έξω από τον καταπλησμό Τζινίν. Δεν μίλησε κανείς. Τώρα, δηλαδή, εγκλήματα πολέμου γίνονται και βλέπω ότι ο κόσμος τροφοδοτεί τους Ισραηλινούς με δικαιολογίες για να αποκτήσει άλλη αλαζονία και εμάς μας φτάνουν στα όρια της απελπισίας και της δυσπιστίας. Κύριε Πρέσβη, εγώ θα φύγω από αυτά τα οποία λέτε. Ακούσαμε την άποψή σας και έχετε δίκιο να πείτε τη δική σας θέση. Βλέπετε παράθυρο αποκλιμάκωσης? Εγώ προσωπικά όχι. Εγώ βλέπω ότι εφόσον γίνεται η ενοκτονία και η εθνοκάθαρση στην πατρίδα μου, εις βάρος του λαού μου, και ακούω απόψεις από διάφορους πολιτικούς να δικαιολογούν κατά κάποιο τρόπο την συμπεριφορά του Ισραήλ, δεν βλέπω παράθυρο και βλέπω ότι το Παλαιστινιακό, ένα εθνικό θέμα που έχει απασχολήσει όλο τον κόσμο για 75 χρόνια, πάει να μετατραπεί σε θέμα, να έχει δηλαδή θέμα βοήθειας, αν μπορούμε να φέρουμε γάλα στους Παλαιστινίους, αν μπορούμε να περάσουμε ψωμί. Ολόκληρη η διεθνής κοινότητας δεν μπορεί να περάσει φαγητό και ιατρευτικό υλικό στους Παλαιστινίους. Μένει ανάπορη. Είναι δυνατόν? Πού να βλέπω την αισιοδοξία εγώ? Κύριε πρέσβη μου, εγώ απλώς σας φέρω ξανά στην επιφάνεια ότι πολλές χώρες, πάρα πολλές, γι' αυτό, αφού βλέπετε και τα ολόκληρα τα φορτηγά είναι εκεί, με φορτωμένα με τη βοήθεια προς τον απλό παλαιστινιακό κόσμο και είναι κλειστά και δεν μπορούν να μπουν μέσα. Εμείς σαν Κύπρος. Ναι, είναι κλειστά. Ποιος τα έχει κλείσει? Εσείς να μιλήσετε. Εγώ δεν κάνω τον δικηγόρο ούτε της μιας πλευράς ούτε της άλλης. Κάνετε, μα διαπιστώνετε ότι τα σύνορα είναι κλειστά και τα φορτηγά είναι στα σύνορα. Ποιος έχει κλείσει τα σύνορα? Ποιος έχει μετατρέψει τη Γάζα στη μεγαλύτερη υπαίθρια φυλακή στην ιστορία? Ποιος μιλάει για χρήση ανθρώπινη ασπίδα? Ποιος μιλάει για 2,5 εκατομμύρια που ζουν πάνω σε 360 τετραγωνικά χιλιόμετρα? Ποιος μιλάει για τέτοια? Το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει κλείσει τα σύνορα. Και όλη η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να υποχρεώνει το Ισραήλ να ανοίξει τα σύνορα και αυτές οι μετακινήσεις πληθυσμού. Να σας πω τι γίνεται, τη γνώμη μου, έτσι για να καταλάβετε πώς βλέπω τα πράγματα. Πριν κάποιες εβδομάδες είχε παρουσιάσει ο Νετανιάχου έναν χάρτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, χωρίς να σεβαστεί το χώρο που βρισκόταν. Που σε αυτή την αίθουσα και σε αυτόν τον οργανισμό είχε πάρθει απόφαση για την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Έτσι. Λοιπόν, έδειξε ότι δεν υπάρχει Δυτική Όχθη, δεν υπάρχει Λωρίδα της Γάζας, δεν υπάρχει Ανατολική Ουσέ, δεν υπήρχε τίποτα. 14 εκατομμύρια Παλαιστίνοι δεν υπάρχουν στο χάρτη. Άρα αυτό, εφόσον ήδη δεν υπάρχει αντίδραση από κανέναν, προχωράει το σχέδιο να εκδιωχθούν οι Παλαιστίνοι και από την Αίγυπτο, και από τη Γάζα στην Αίγυπτο και από τη Δυτική Όχθη στη Ιορδανία. Και αν θέλετε, προσέξτε την αντίδραση του βασιλιά της Ιορδανίας, προσέξτε και την αντίδραση του πρόεδρου της Αιγύπτου, του Σίση. Εγώ, σαν Παλαιστίνος, μπορεί να με κατηγορήσει κάποιος ότι κάνω προπαγάνδα. Ο βασιλιάς της Ιορδανίας δεν κάνει προπαγάνδα. Είπε, πάνω από το πτώμα μου θα περάσουν οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες στη Ιορδανία ξανά, μετά από το 1948. Ο Αιγύπτιος είπε το ίδιο. Αυτό τι σημαίνει?
ότι έχουν καταλάβει το σχέδιο. Έχουν διαβάσει την κίνηση του Νετανιάχου να παρουσιάζει τον χάρτη μέσα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ωραία. Και αυτή η μετακίνηση πληθυσμού, πέρα από το ότι είναι έγκλημα πολέμου μου, είναι για μένα πρόβα γενεράλη. Να δουν πώς θα αντιδράσει ο πληθυσμός της Γάζα με αυτές τις εντολές. Μα είναι δυνατόν, ένα εκατομμύριο κόσμο να περιμένουν μία εντολή από έναν φαντάρο στον Ισραηλινό στρατό, μετακινηθείτε από εδώ εκεί. Κύριε Πρέσβη, επειδή... Μπορεί κανείς να δικαιολογήσει να βομβαδίζουν νοσοκομεία, σχολεία. Ας ξέρουν ότι υπάρχουν οι μαχητές της Χαμάς στο νοσοκομείο. Κύριε Πρέσβη, επειδή εγώ θα σας δώσω ακριβώς τον ίδιο χρόνο όσο έδωσα και στον πρέσβη του Ισραήλ και με πληροφορεί το control πόσο χρόνος και συνεχίζω. Λοιπόν, σας ρωτώ, εσείς ως Παλαιστίνιος πρέσβης, ως Παλαιστίνιος, ως εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Αρχής, ποια λύση θέλετε για το πρόβλημα της Παλαιστίνης? Συγγνώμη, δεν άκουσα. Ποια λύση, ποια μορφής λύσης θέλετε? Δύο κράτη. Να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Συμβούλου Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μάλιστα. Αυτό θέλουμε και τίποτα άλλο. Μέχρι να φύγει ο τελευταίος στρατιώτης με το τελευταίο τζιπ από τη Δυτική Όχθη και από τη Λωρίδα της Γάζας και από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, μέχρι να φύγει ο τελευταίος έμπεκος από τα κατεχόμενα, εμείς θα αγωνιστούμε. Ωραία. Θα δώσουμε τον αγώνα μας και σε όποιον αλήθεια. Μιλάτε για δύο κράτη ανεξάρτητα, των Παλαιστινιακών και Ισραηλινών. Όμως η Χαμάς, και δεν μπορεί να μου πει κανείς ότι δεν το είπε, διότι το διάβασα όχι μία φορά, 30 φορές και δεν παίρνω θέση. Απλώς λέω, η Χαμάς είπε ότι δεν δεχόμαστε αυτό το πράγμα και εμείς θα πολεμήσουμε μέχρι την εξάφανιση του Ισραήλ. Ποια απάντηση δίνετε? Όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να δεχτεί την λύση δύο κρατών εδώ και δύο χρόνια. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι μέρος της παραπληροφόρησης των Ισραηλινών. Και να σας πω και κάτι άλλο. Απέναντι στη Χαμάς υπάρχουν δύο υπουργοί στη κυβέρνηση Νετανιάχου και ο ίδιος ο Νετανιάχου, που σας είπα πριν από λίγο, μας έσβησε από το χάρτη τελείως, που αρνούνται την ύπαρξή μας. Εμείς σαν Παλαιστίνοι δεν έχουμε αμφισβητήσει τις ιστορικές αποφάσεις και τα ιστορικά γεγονότα. Ποτέ. Εμείς όμως το έχουμε δεχθεί αυτό. Το πρώτο, την άρνηση και τη διάψευση την φυσική μας παρουσία. Το 1917, όταν οι Άγγλοι χάρισαν τη γη χωρίς λαό, υποτίθεται, η Παλαιστίνη, σε έναν λαό που δεν έχει γη, δεν έχει πατρίδα. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη. Η δεύτερη, την άρνηση τα ατομικά και τα εθνικά δικαιώματα τα δικά μας και μας φορτώσανε στα φορτηγά και μας στείλανε στις αραβικές χώρες, Αίγυπτο, Ιορδανία, Συρία και μένουμε μέχρι τώρα στους καταβλισμούς. Και το τρίτη, η άρνηση της αναγνώρισης της ευθύνης του Ισραήλ και όλες τις χώρες που υποστηρίξαν το Ισραήλ την ιστορική ευθύνη για αυτό που υπέστη ο Παλαιστινιακός λαός. Ωραία. Έρχομαι και στην τελευταία ερώτηση, διότι ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί. Κύριε Πρέσβη, υπάρχει η Χαμάς, υπάρχει η Χισπολάχ, υπάρχει η Τζιχάτ και υπάρχει και η Παλαιστινιακή Αρχή. Θέλω να μου πείτε, ποιος εκπροσωπεί το λαό της Παλαιστίνης από όλους αυτούς? Λοιπόν, η Παλαιστινιακή Αρχή και συγκεκριμένα η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης που έχει υπογράψει τις συμφωνίες με το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει πάρα πολλές φορές, δεν ακούστηκε όμως, ότι αυτή η κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα κάποια στιγμή θα ξεσπάσει. Λοιπόν, ο Παλαιστινιακός λαός δεν είναι ορφανός. Η διεθνής κοινότητα έχει να κάνει με ολόκληρο τον Παλαιστινιακό λαό και έχει να κάνει με τον νόμιμο και μόνιμο εκπρόσωπο του Παλαιστινιακού λαού, που είναι η BLO, η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, που είναι ο πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρέσβη, για την παρουσία σας. Όπως σας έχω πει και από την αρχή, εμείς είμαστε εναντίον του πολέμου, εμείς θέλουμε ειρήνη στην περιοχή, άλλωστε η χώρα μας το απέδειξε με τις κινήσεις τις οποίες κάνει, αλλά εμείς ως δημοσιογράφοι, ως εκπομπή, βλέπουμε, παρουσιάζουμε
και υποβάλλουμε τις ερωτήσεις για να βγει η αλήθεια και να ενημερωθεί καλύτερα ο κόσμος. Σας καταλαβαίνω και σας λέω ότι εμείς δίνουμε δίκαιο αγώνα για την ειρήνη. Σας ευχαριστώ, πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερχόμαστε λοιπόν στο στούτιο. Ακούσαμε λοιπόν και τον πρέσβη εδώ των Παλαιστινίων. Έχει πει τη δική του εκδοχή, αντίθετη άποψη από ό,τι έχει πει ο Ισραηλινός, αντίθετη από ό,τι έχουν πει οι άλλοι Ισραηλινοί, στην ίδια γραμμή όπως έχουν πει και οι προηγούμενοι Παλαιστίνοι. Φαίνεται ότι το χάσμα ή η ίδια γραμμή είναι από όλους, η ίδια και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Κύριε Κασουλίδη. Καταρχήν, ο πρέσβης, ο κύριος Σατάρη, μας έδωσε την ευκαιρία να σκεφτούμε, να μιλήσουμε για τον πυρήνα του μεσανατολικού προβλήματος. Έχει απόλυτον δίκιο ότι η ιστορία του 1948 κλπ. Έφερε τον εβραϊκό λαό στο χώρο που ζει σήμερα και εκδιώχθηκαν πάρα πολλοί Παλαιστίνοι για αυτόν τον σκοπό. Αυτό είναι ιστορία όμως. Επίσης, μας δίνει την ευκαιρία. Μέχρι όλο το βράδυ μιλούσαμε για τη Χαμάς και τι έκανε η Χαμάς και ο πόλεμος που δίδεται μεταξύ Χαμάς και κράτους του Ισραήλ. Όμως εκείνο που να πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι εάν θέλουμε ειρήνη και να προστατευτούν και τα συμφέροντα του Ισραήλ, είναι να δοθεί στήριξη και υπόσταση στην Παλαιστινιακή Αρχή, δηλαδή στον Οργανισμό για την Απελευθέρωση. Υπήρχαν σχέδια για αυτό το πράγμα. Και υπήρχαν σχέδια για δύο κράτη. Ναι, το ερώτημα είναι, εμείς θέλουμε. Εκείνοι θέλουν, είτε λέγονται Παλαιστίνοι, είτε λέγονται Ισραηλοί. Διότι υπήρχαν τα σχέδια. Και οι μάλιστα, Παλαιστίνοι θέλουν. Ποιοι το λένε? Η Παλαιστινιακή Αρχή. Η Παλαιστινιακή Αρχή ποια είναι από όλες? Ο κύριος πρέσβης μας λέει ότι είναι το PLO. Εδώ είναι η Χαμάς που ενεργεί. Από πάνω έχει πολλά και πίσω είναι το Ιράν. Είναι ερωτήσεις τα οποία πρέπει να μας προβληματίσουν όλους. Είναι το PLO που εκπροσωπεί τα αναφέρετα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού. Έχει την εξουσία να επιβάλλει τη θέση του. Και με βάση. Εδώ είναι το ερώτημα. Και γιατί για 30 χρόνια δεν κάνει εκλογές? Εδώ είναι το ερώτημα πάλι. Άρα λοιπόν είναι εγκλωβισμένο και εκείνο να το PLO. Να σας πω εγώ γιατί δεν κάνει εκλογές. Πέστε μας. Φοβάται ότι θα τις κερδίσει η Χαμάς. Πέστε όπως το, γιατί εγώ δεν πρέπει να προχωρώ. Όπως τις ξανακέρδισε. Μα εμείς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη θέση. Ακριβώς αυτό προσπαθώ απέναντι να κάνω. Απέναντι στη Χαμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε επίσης. Ακόμα μια σύνδεση. Πολύ σύντομα, κυρία. Ναι, εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Κασουλίδη και θα συμφωνήσω βέβαια και με τον πρέσβη Νατάρη, με τον οποίο έχω πάρα πολύ καλή σχέση και συναντούμε συχνά με τον πρέσβη της Παλαιστίνης, ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι επιτέλους να ξεκινήσει μια ειρηνευτική διαδικασία. Χωρίς ειρηνευτική διαδικασία και χωρίς την επίλυση του Παλαιστινιακού, στη βάση αυτών που έχουν συμφωνηθεί, που είναι η λύση δύο κρατών, με τα σύνορα του 1967, δεν πρόκειται να τερματιστεί η όποια βία σε αυτή την περιοχή. Και αυτό το οποίο έγινε τώρα δεν είναι αποτέλεσμα στιγμίων. Και θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα λόγια να πάει και στις πράξεις. Και να θυμηθεί λίγο τι έκαμνε πριν από μερικές δεκαετίες, τη συμβολή της και τον ρόλο της. Όσον αφορά, θυμάστε το κουαρτέτο κλπ. Πόσο ουσιαστικός ήταν ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε και πάλι. Θα πάμε τώρα αυτή την ώρα στα Ιεροσόλυμα. Είχαμε μιλήσει δηλαδή πριν λίγο μαζί με τον Αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Στρατηγικής και Ασφάλειας στα Ιεροσόλυμα, τον κύριο Λέρμαν Έρα. Μια διαφορετική επίσης προσέγγιση. Τι ήθελα να μάθουμε από τον κύριο Έρμα? Ήθελα να μάθουμε ακριβώς να μας πει πώς αυτή η οργάνωση γιγαντώθηκε, πώς αυτή η οργάνωση συμμετείχε σε αυτόν την ξαφνική επίθεση, πώς εξοπλίζεται, τι όπλα έχει, πώς έκανε αυτήν την υποδομή και πώς το Ισραήλ είχε πέσει στον ύπνο και έπαθε ό,τι έπαθε.
Πάμε λοιπόν να ακούσουμε. 50 years after 1973, the IDF was again caught unprepared to face the Hamas incursion and invasion. What is your view for this failure? What is the cause of this failure? Let me first of all say something from my heart. For many years, I've been a strong supporter of the Israeli-Cypriot relationship, and in the last 3 weeks, we have seen it come to a fruition in the most admirable way with the visit of the President of Historical Leaders, the help that we are getting, and I think this is going to be another turning point in the history of our two nations in this respect. Now, as for the failure, it is clearly the combination of three elements. Yes. One is a local tactical failure of disposition and technical, a set of technical problems, neglect, mistakes made in the positioning of monitoring systems. People paid with their lives for not being prepared for the kind of relatively simple attack that was launched against our monitoring systems by drones, which is probably something that Hamas learned from elsewhere in an effective way. That was, and that immediately led to further and further consequences. The broader question was that the government and the high command came to believe that Hamas is interested in the welfare of the people in Gaza, interested in more jobs, more money, more suitcases from Qatar with dollars in them, because, of course, Ramallah wouldn't let any money go through the banks, and so on and so forth. We tried to believe that there are people thinking in the same manner as us in civilized terms and for the welfare of the people. And it all turned out to have been a deliberate deception, an act of misleading us into assuming that this is the case while they were preparing this catastrophic attack. And this is, I think, why our higher echelons yes. were caught unaware of what Hamas was planning. And the third element, and that's been going on for some time, we have depleted our ground forces. We assumed that with Arab countries no longer capable of fighting a war, we did not need as many boots on the ground in conflict areas. We deployed some of the forces that should have been in the Gaza front to missions elsewhere. And that also contributed to the success, if that's the proper term for the horrors that we saw, for the success of their initial attack. Yes. Within 36 hours, our special forces contained and beat them back in heroic acts that took the lives of many of our soldiers. And of course, by the end of the second day, our major yes. deployed formations were there. But there has been a catastrophic failure, and people will ultimately have to face the consequences. Many of Israel's commanders and intelligence leaders have already said that they will answer for their responsibility once the war is over. Yes. Professor Lerma, still Hamas, even now, this moment that we are talking now, continues threatening for more heavy attacks, challenging the military capability of Israel. What is your comment on that? Well, by now, I think there are more. What we are hearing from Hamas now is all kinds of moans and wails about the conditions of the civilian population in Gaza. What, of course, this is something that they entirely brought upon their own people. Mm-hmm. And I hope one day people will rise in the ruins of Gaza the way they rose in the ruins of Germany after 45 and say, we brought this upon ourselves by supporting these bastards in power who ruined us. But for the time being, their capability of doing us harm is greatly reduced.
their military is suffering more and more losses. Yes. There, as you can see in the picture that you are now displaying, their tunnels are being hit, and you can see the subsequent explosions within the tunnels, blowing up munition and their rockets and capabilities. They are still able to fire from time to time into Israel. Very limited results for two reasons. One is that we have the Iron Dome system. The other is that we can rely on the discipline and behavior of our citizens under fire. So we've taken very limited losses, yes. No loss of life in the last few days from Hamas rockets. Perfect. All their attempts to penetrate have been foiled effectively from the sea and so on. So by now their military situation is increasingly difficult, and they are trying to rely on Hezbollah, the Iranians, and others to intervene. Professor Lerman, it's what shows the events in October 7 is that this organization is well organized and with very sophisticated military equipment. I'm asking you, since Israel is controlling the area of Gaza, how did Hamas manage to get so advanced military equipment? Well, the tunnels from Egypt have not been completely eliminated. In Gaza itself, Hamas built an infrastructure for production. Smuggling has been going on in various ways. Yes. And there is a power in the region which is deeply and systemically involved in trying to turn Gaza into a source of terrorism, and that is the government of Iran. And the more we learn about this attack, about the manner in which it was carried out, about the tools and the sophisticated preparations for it, the more we know that Iran was fully complicit in this crime. Again, my question is, we heard actually, Hamas has built a labyrinth of tunnels under Gaza as wide as a city. How did Hamas acquire the cement despite the blockade of such materials by Israel? Well, over time, they actually stole and requisitioned whatever was brought by the international community to help build homes and neighborhoods in Gaza after previous conflicts. They learned how to actually utilize existing materials. This tunnel system has been there now for years and kept growing, and we call it the metro, like underground city practically. Yes. But increasingly, the IDF, as you could see, you actually saw it live now, has the technologies to penetrate this system. Now, in some cases, you are showing now the hospital Shifa, which is we've known now for years, for a good number of years, that Hamas headquarters are deliberately placed under this hospital in order to protect them from attack as a civilian shield. But in an all-out war in northern Gaza, I want to be very precise, northern Gaza, not all of Gaza, to destroy the Hamas infrastructure. Okay. Ultimately, we will get there as well. Professor, for 20 days now, thousands of army with tanks are in the borderline with Gaza Strip. What does Israel wait for a queue to enter area on a massive way as it was declared? Well, first of all, the more we are able to expose and destroy from the air their tunnel system and so on, and this has been happening, the easier it would be for us to actually complete the takeover of the northern Gaza Strip and the destruction of the Hamas
military and political capabilities there. There's also been a tactical wait for our American friends, who are now in a kind of what I call a hybrid coalition or a hybrid alliance with Israel. We are not fighting our fight, but they are covering our flank from Iran and Hezbollah and the Houthis, and they may and they have already been subject to attacks in response, and they wanted to be better placed and have their assets in, arranged and their forces deployed. So that was also one of the reasons for the wait. And also the hope that may still be with us for some kind of a hostage deal that would justify a stay in our operations. So far, there's been nothing that we know of that materialized. But there's something. This is something that also was, let's say, a factor in the government considerations. But at the end of the day, there were internal debates at the level of the cabinet. But I believe that the decisions already have been taken, and this is going to be implemented not in one dramatic onslaught, but step by step and based on very specific intelligence. It's very clear, actually. The Prime Minister, Professor, declared that he is going to exterminate all the Hamas. And you, as you said before, that the purpose is to destroy the infrastructure of this organization. Do you believe that Hamas would be diminished, or we are going to have the phenomenon of Ledrea Hydra? Cutting one head and 10 others are coming up. No, well, it's not a hydra. It has a head. And we've seen in history situations where organizations, movements, political powers that seem to have a very strong hold on the mind of a people. Let's think about the Nazis in Germany that you know, the Germans, young Germans continued to fight and die for this despicable regime to the very last battles in Berlin. And then they realized that this was a catastrophic historical mistake of immense magnitude. I take note that now, in addition to Cyprus, of course, Germany and Austria, for reasons of this historical awareness, are our closest supporters and friends in the European situation, because they can see the similarities between the barbarism and the Nazi-like attitudes of Hamas and what happened to them. And once the Hamas leadership is rooted out of Gaza, we're not talking about extermination, that's a term that we shouldn't use. Once they are defeated, their leaders caught or killed, their troops dispersed and defeated and captured or destroyed, their political system undone, we shall have to start working on the hard, long way of reconstruction that would give Palestinians in Gaza a better life. Professor, I'm jumping from one question to another because we don't have so much time in our disposal. My question is, do you worry for a wider conflict with the involvement of other Arabic countries or other countries? Well, the main worry we have is, of course, Iran, its proxies, and above all, Hezbollah, which is a formidable organization with a heavy rocket capability. So far as we can judge, and I'm being very careful because things can change overnight with an Iranian order. Yes. But so far, they've shown no willingness to commit collective suicide as an organization and to bring ruin upon the country of Lebanon, which is in a very bad shape anyway, on behalf of Hamas. They are willing to sacrifice. They've lost about 60 men in attempts to fire anti-tank weapons against Israel. At first, they had a limited success, and a few of our soldiers and one civilian were killed. But afterwards, we've picked up the technological and military solutions, and they are suffering steady losses. But they keep it under the threshold of a full-scale
confrontation. They it's very serious, of course, having anti-tank weapons and rockets fired at us, but it is not at the level that would induce a full-scale confrontation. And this is what we are seeing now with Hezbollah, and the fact, of course, that the Americans positioned themselves with a significant military presence, naval yes. presence in the Eastern Mediterranean and the Gulf, I think was a contributing factor at the crucial moment, preventing the spread of this conflict. We are talking about the other countries, Arabic countries, but I would like to hear from you as well. What is your comment about the position of Turkey? Well, I think that all illusions about a reformed or reconsidered position by the AKP, in this respect by Erdogan personally, have been dispelled. His language about Hamas not being a terrorist organization after the butchery of babies and all that we have seen is despicable and will leave a stain on Turkey that cannot easily be undone. I saw some attempt by the opposition to distance themselves from this language. But on the other hand, I also see his coalition partner, Bahçeli, urging an intervention in the war. So we are going to have to treat Turkey with a great deal of concern looking towards the future. And certainly all this confirms the wisdom of the Israeli-Hellenic partnership, alignment, as I keep saying, that has been built over the last 10 years. Professor, I come to the last question. Israel didn't start this war, but Israel must finish it. How? Which way? I believe that the main thrust would be the destruction of Hamas in northern Gaza. And then we shall see if the situation enables us, with the help of others, the Egyptians will have to be part of it, the Americans, the international community. We can stabilize the situation in Gaza once Hamas is finished, broken as a terrorist organization and as the government in Gaza. And then we shall start the long way to reconstruction. Reconstruction, but the solution, what kind of solution? Well, you know, I'm asking this question because before I came here to the studio, I was reading a speech of Barack Obama in Jerusalem, and I'm quoting, "You can't solve a problem with the expulsion of the people and the occupation of Gaza." How, on your opinion, a solution no, can... No, I don't think we're... of course, there is some Israelis whose blood is boiling for good reason and are speaking a very extremist language. Yeah. There are political elements in Israel who would push for more radical solutions. But I believe that the government working with our partners would, let's say, go on a long and complicated journey of stabilizing the situation. A solution yes. can only emerge when there is a Palestinian political leadership mature enough and strong enough to sit at the table and establish a workable compromise. This is not the case, certainly not in Gaza. That will take years, maybe. And even in Ramallah, 88-year-old man with some anti-Semitic ideas and the total incapacity of governing, as yes. we see yes. Today from Abu Mazen, that's not the solution. So we need to assume a long and slow and systematic effort to create a new alternative for yes. the Palestinians. Ήταν ο κύριος Λέρμαν Έραν από το Ιεροσόλυμα, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Στρατηγικής και Ασφάλειας. Προτού λοιπόν έρθω εδώ στο στούντιο με τους εκλεκτούς φιλοξενούμενους, τους δύο πρώην Υπουργούς Εξωτερικών, να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με το κλείσιμο.
Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο για το κλείσιμο αυτής της συζήτησης. Ακούσαμε λοιπόν απόψεις και από τις δύο πλευρές, απόψεις ανθρώπων που έχουν και γνώση και ανάμιξη σε αυτό το οποίο παρακολουθούμε εδώ και 20 μέρες. Και όπως έχουμε πει εμείς από την αρχή, αυτό το οποίο συμβαίνει δεν είναι της στιγμής, είναι ένα αποτέλεσμα των 70 χρόνων σύγκρουσης και διαμάχης στην περιοχή. Φυσικά έχουμε εκφράσει από την αρχή εδώ πέρα και τη συμπάθειά μας και την ανησυχία μας για τα θύματα τα οποία σημειώνονται εκεί ένθεν και ένθεν, αλλού περισσότερα, αλλού λιγότερα, και αυτό είναι μια καταστροφή για την περιοχή. Λοιπόν, στον τελευταίο σας λόγο, κυρία Ρατό. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για αυτή την εκπομπή, κύριε Καρεκλά, και πιστεύω ότι έχουν βγει πάρα πολλά πράγματα από αυτή τη συζήτηση. Αυτό το οποίο κρατώ εγώ είναι η ανάγκη, η πραγματική ανάγκη που υπάρχει, η επίγουσα ανάγκη για να υιοθετηθεί μια ανθρωπιστική εγχειρία. Αυτό που γίνεται πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί να συνεχίζεται να θυματοποιείται ο άμαχος παλαιστινιακός λαός, γιατί αυτό, θα χρησιμοποιήσω αυτά που είπε ο πρόεδρος Ομπάμα, αυτό μπορεί να προκαλέσει μπούμεραγκ στο Ισραήλ και στους φίλους του Ισραήλ. Και θα πρέπει να προστατευθούν οι άμαχοι. Είναι απαράδεκτες αυτές οι τακτικές και το λέω και το είπαν και άλλοι, ότι είναι εγκλήματα πολέμου. Θα πρέπει να τερματιστούν. Όπως ήταν εγκλήματα πολέμου, βέβαια, και αυτά τα οποία έκανε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου. Και θα πρέπει επιτέλους να ξεκινήσει μια διαδικασία, θα πρέπει να ασκηθούν πιέσεις στο Ισραήλ, πιέσεις, πραγματικές πιέσεις, στον νυν ηγέτη του Ισραήλ, να αποδεχθεί τη λύση δύο κρατών και να ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία είναι η μόνη η οποία μπορεί να φέρει τερματισμόν όλης αυτής της βίας που υπάρχει στην περιοχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κασουλίδη. Και να στηριχθεί η Παλαιστινιακή Αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κασουλίδη. Όπως είχα πει προηγουμένως και εγώ συμφωνώ να στηριχτεί η Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά νομίζω ότι αν θέλουμε να συμβάλλουμε στην υπόθεση αυτή που γίνεται δίπλα μας, στη γειτονιά μας, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τον ψυχισμό των Ισραηλινών γειτόνων μας μετά από τα από τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. Είναι παρόμοια, μπορείς να τα συγκρίνεις και με το ολοκαύτωμα του Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και με τους δίδυμους πύργους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν καταλάβουμε και κατανοήσουμε το γεγονός ότι για τους Ισραηλινούς είναι θέμα ύπαρξης και ότι κινδυνεύουν να ριχτούν στη θάλασσα και να ξεριζωθούν από εκεί που είναι, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πρόβλημα. Ταυτόχρονα πρέπει να κατανοήσουμε και το πρόβλημα των Παλαιστινίων, διότι έχουν σοβαρότατο πρόβλημα, είναι κάτω από κατοχή, κάτω από επικισμό. Των επικισμών τα πάντα, και εδώ πάλι πρέπει να κατανοήσουμε ότι Παλαιστίνη δεν είναι η Χαμάς. Μάλιστα. Ούτε στη λωρίδα της Γάζας ο λαός που κατοικεί είναι Χαμάς. Απλώς η Χαμάς τους διοικεί και τους διοικεί με δίχτα. Με έναν μάνου μιλίταρι. Στρατιωτικό νόμο. Ναι, σιδηράν γροθιάν, και επομένως είναι υποχρεωμένοι να υπακούν. Λοιπόν, εύχομαι να ευοδοθούν οι προσδοκίες και του Ισραηλίτικου λαού
και των Παλαιστινίων και εύχομαι οι πόλεμοι να σταματήσουν και να τους διαδεχθεί η ειρήνη. Κυρία Κασουλίδη, κυρία Μαρκουλή, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε εδώ μαζί μου. Λοιπόν, ήταν μια μακρά εκπομπή, άλλωστε αυτό ήθελαμε, ήταν η πρώτη εκπομπή η οποία έπρεπε να δοθεί αυτή η έκταση με ένα τόσο σοβαρό θέμα. Μαζί λοιπόν την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα στις 10 και 4 με άλλα θέματα επικαιρότητας. Γεια σας.